και κύριοι, Οι πολιτικέ εξελίξει στον απόϊχο τη παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και εν ώψη τη έναρξη τη κοινοβουλευτική διαδικασία για την κύρωση τη συμφωνία των Πρεσπών από την Ολομέλεια τη Βουλή των Ελλήνων θα βρεθούν στο επίκεντρο τη απόψηνή μα συζήτηση. Θα δούμε πώ διαμορφώνεται η κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων μετά τι τελευταίε εξελίξει καθώ και του πολιτικού συσχετισμού αναφορικά με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώ ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλώ Από την κύριο Καλησπέρα, κύριε Παναγιοτόπουλο. Από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ο κ. Μιχάλη Τζελέπη, καλώ ήρθατε. Καλώς ο κ. Μανώλη Σιντιχάκη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Καλησπέρα, κύριε Σιντιχάκη. Καλησπέρα. Και από την Ένωση Κεντρών, ο κ. Μάριο Γεωργιάδη. Καλώ ήρθατε, κύριε Γεωργιάδη, και εσεί. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Θα ευχαρισπέρα, έχουμε βεβαίω και τηλεφωνική συνομιλία με τον κ. Γιώργο Μαυροτά από το Ποτάμι. <coughs> Στο μεταξύ, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με τι τοποθετήσει των πολιτικών αρχηγών στην Ολομέλεια τη Βουλή. Η κλιματική διακίνωση είναι νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Και επαναλαμβάνουν βεβαίω τι δεσμεύσει που απορρέουν από τη συμφωνία, αλλά επαναλαμβάνουν και διευκρινίζουν. Δεν επαναλαμβάνουν, διευκρινίζουν. Πρώτον, ότι ο όρο nationality, όπω αναγράφεται στη συμφωνία, αναφέρεται αποκλειστικά στην ηθαγένεια και δεν καθορίζει ούτε προδικάζει το ζήτημα τη εθνότητα των πολιτών τη Βόρεια Μακεδονία. Ορίστε κύριε Μητσοτάκη, να δούμε τώρα τι θα βρείτε να μα λέτε. Και το δεύτερο το οποίο διευκρινίζουν. Είναι η ότι συχεία, η γλώσσα παρακαλώ. των γειτόνων, η επίσημη γλώσσα που σας αναφέρεται στη συμφωνία, έχει αναγνωριστεί από τη διάσκεψη του ΟΗΕ το 1997 και ανήκει που στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Είναι σλαβική γλώσσα, καμία σχέση λοιπόν δεν έχει με τη δική μας ιστορία, με τη δική μας κουλτούρα, με τη δική μας παράδοση. Και επειδή όλα συνηγορούν πως αυτή η της συναλλαγής γίνεται βάση σχεδίου, θέλω να σας προειδοποιήσω. Ξεχάστε, κύριε Τσίπρα, τις διαδικασίες εξπρές και τις κρυφές μεθοδεύσεις για να περάσετε άρων-άρων την επιζήμια συμφωνία των Πρεσπών από τη Βουλή. Η συζήτηση για τις πρέσπες, και απευθύνομαι εδώ και στον Πρόεδρο της Βουλής, θα πρέπει να γίνει με την άνεση του χρόνου που η σοβαρότητά της επιβάλλει. Θα ακουστούν όλοι, όλοι οι βουλευτές που θέλουν να μιλήσουν. Και όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πόσο χρόνο θέλετε κύριε Μητσοτάκη, πόσο χρόνο θέλετε. Και επειδή κύριε Μητσοτάκη μόνο για επιφωνήματα είστε και για ατάκες, εγώ για δεύτερη φορά σας προκαλώ και σας προσκαλώ. Ελάτε. Και εδώ στη Βουλή αλλά και σε ένα τηλεοπτικό διάλογο για τη συμφωνία των Πρεσπών. Να μα πείτε ποια είναι για όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία έχετε. Γιατί επί 20 χρόνια είχατε μια άποψη και τώρα για να ψηφοθυρίσετε έχετε αλλάξει η άποψη. Προσφέρατε υπουργικέ θέσει σε βουλευτέ που είχαν εκλεγεί με την αντιπολίτευση. Όλη η Ελλάδα του ξέρει. Δεν τόλμησαν να εμφανιστούν σε αυτήν την αίθουσα. Φαντάζομαι θα μπουν μέσα την τελευταία στιγμή στη Ζούλα. Ας ανοίξει λοιπόν ο δρόμος με το όχημα Κύριε Φίλη, παρακαλώ. Και με το όχημα σε αυτή τη ψηφοφορία θα οδηγηθούμε στη συνέχεια στις κάλπες γιατί αυτό είναι που απαιτεί ο ελληνικός λαός. Και από την κάλπη αυτή τη φορά, κύριε Τσίπρα, θα βγείτε και χαμένος και καμένος. Γιατί η συγκυβέρνησή σας με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο θα είναι το στίγμα που θα σας ακολουθεί ΕΣΑΗ. Για το μέγα ζήτημα το οποίο συζητούμε, την ψήφο εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση, την οποία δεν δώσαμε και ούτε πρόκειται να δώσουμε, παρόλη τη βρώμικη προπαγάνδα και τη λάσπη που υπάρχει εις στις της Χρυσής Αυγής, ότι είμαστε σε συνεργασία δίθεν με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λένε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πάλι λένε ότι είμαστε σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε με κανέναν από εσάς. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση που εξαπατά το λαό με υποσχέσεις για τις καλύτερες δίθεν μέρες που έρχονται στη μεταμνημονιακή εποχή, την ίδια ώρα που έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει πολιτική μνημονίου διαρκείας, πολιτική ματωμένων πλεονασμάτων στα χρόνια που έρχονται. Στη συμφωνία που κάναμε οι ανεξάρτητοι Έλληνε με το ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός της με μένα, ήταν ξεκάθαρο ότι εμείς ποτέ δεν θα ψηφίσουμε, δεν θα συμφωνήσουμε και δεν θα συμμετέχουμε σε κυβέρνηση η οποία θα παραχωρεί τον άλλο Μακεδονία. Η διαβεβαίωση την οποία είχαμε τον Ιούνιο ήταν ότι η συμφωνία αυτή και ήταν η διαβεβαίωση αυτή και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοντζιά, ότι θα έρθει μετά τις εκλογές. Και τελικά αυτό άλλαξε με τη διαβεβαίωση του Νοεμβρίου ότι η συμφωνία αυτή θα έρθει για συζήτηση και θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό όταν είχαμε βρεθεί με τον Πρωθυπουργό μετά το Μάρτιο. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο φορές την αλλαγή της τάσης του κυβερνητικού μου εταίρου απέναντι μόνο. Ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση πρέπει να σημαίνει οπωσδήποτε και θετική ψήφος για τις πρέσπες. Ενώ αντιθέτως, Θετική ψήφο για τι πρέσπε δεν σημαίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Είναι κάτι που σε ανύποπτο χρόνο έχει ξεκαθαρίσει το ποτάμι. Είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση. Πολεμάμε τι ιδεοληψίε τη, χωρί να γινόμαστε κι εμεί ιδεοληπτικοί. Με το ζόρι να επιβάλλετε στο λαό τη δική σα άποψη, αυτό τουλάχιστον δημοκρατία δεν είναι. Δεν υπάρχει δημοκρατία με, με το να ο, ελληνικό, ο λαός, ο κάθε λαός, όχι μόνο ελληνικό. Πέστε μου τι διέξοδο έχει ο λαός. Αυτό ο λαό που θέλει κατά τεράστια πλειοψηφία να μην περάσει αυτή η συμφωνία. Αυτά έγιναν λοιπόν κατά τη συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και είμαστε εν ώψη τη κοινοβουλευτική μάχη για την συμφωνία των Πρεσπών κύριε Παρασκευόπουλε, ξεκινώντα από εσά και το στίχημα για την κυβέρνηση. Είναι οι 151 βουλευτέ. Θα του βρείτε, του 151, Νομίζω ναι. Ε, αυτό έχει δείξει και η ψήφο εμπιστοσύνη που δόθηκε, ότι προ τα εκεί βαδίζουμε. Mm -hmm. Πιστεύετε ότι θα προέλθουν από το ποτάμι και από το Κινάλ, ο κύριο Θεοχαρόπουλο. Ε, νομίζω ότι αυτό δείχνουν τα πράγματα μέχρι τώρα. Θα δούμε. Mm -hmm. Σε σχέση τώρα με τη ρηματική διακοίνωση η οποία έφτασε στην Ελλάδα, το, το ανήγγειλε και στην Ολομέλεια της Βουλής ο Πρωθυπουργό και η διατύπωση που αφορά το θέμα της εθνότητας. Είναι ένα μείζον θέμα, με το οποίο διαφωνεί, έχει εκφράσει διαφωνία της Νέα Δημοκρατία, έχει εκφράσει το κίνημα αλλαγή στην διαφωνία. Το θεωρείτε ότι αυτή η διατύπωση είναι μια διατύπωση η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα. Καταρχήν νομίζω ότι ξεκαθαρίζει τις προθέσεις που είχαν οι γείτονε εξ αρχή. Mm -hmm. Δηλαδή εμείς είπαμε ότι είμαστε λίγο καχύποπτοι σε ένα θέμα. Μήπως οδηγεί σε μια αμφισβήτηση και με τη σειρά της αυτή να οδηγήσει πάλι σε αναγέννηση αλυτρωτισμού και τέτοιων στάσεων και οι άνθρωποι διευκρινίζουν και μάλιστα με ταχύτητα και με σαφήνεια και δεσμευτικά διευκρινίζουν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι ε, και αυτή η διευκρίνηση δείχνει ότι η στάση των γειτόνων είναι, ε, ήταν εξ αρχής μια στάση που δεχόταν ότι δεν έχουν καμιά διεκδίκηση πια Κατά τη χώρα μα και mm -hmm. δεν θέτουν και κανένα θέμα διεκδίκηση τη ιστορία μα ή οτιδήποτε ναι. άλλο. Βέβαια, με αυτή τη διατύπωση ο κύριος Ζάεφ ικανοποιεί και το αλβανικό κόμμα έτσι, και του ε, Αλβανού ε, που ζουν στην, ε, στα Σκόπια, γιατί ε, ήταν κάτι που το ζήτησαν. Ναι, βεβαίω. Αλλά το θέμα εδώ έχει σημασία ιδιαίτερη και για εμά. Αυτό λοιπόν πιστεύετε ότι αποδεσμεύει ε, κάποιου που είχαν δεύτερε σκέψει για να στηρίξουν την συμφωνία. Μιλάμε πλέον για το ελληνικό κοινοβούλιο. Νομίζω ότι διευκολύνει πάντως πολύ να δεχτεί κανείς την συμφωνία στο μέτρο που ε, αυτή μας παρέχει ο, πολλά σημαντικά στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν τα είχαμε. Τι mm -hmm. απαντάτε στον κύριο Καμένο, μέχρι πρώτη τον κυβερνητικό εταίρο σας, ο οποίος λέει ότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα και ότι η συμφωνία πρόκειται να έρθει μετά τις εκλογές. Κοιτάξτε, και δεν... Και επαναφέρει βέβαια τα περί δημοψηφίσματος. Ναι, νομίζω καταρχήν ότι δημοψήφισμα δεν θα μπορούσε να γίνει διότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν αφορά, δεν ρυθμίζει τη χώρα μας mm -hmm. και τα ονόματα που δίνει η χώρα μας στον εαυτό της, στην Μακεδονία κλπ. Ρυθμίζει τα πράγματα μιας άλλης χώρας. Και νομίζω ότι στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι καθόλου λογικό μια χώρα να κάνει ένα δημοψήφισμα για το τι θα ισχύει σε μια άλλη. Mm -hmm. Και για λόγους του σχέσεων νομίζω ότι το δημοψήφισμα δεν θα μπορούσε να γίνει. Κατά τα άλλα και στη χώρα μας υπάρχουν και πολλοί και οι πολιτικοί είναι ένα δείκτες που δείχνουν ποιε είναι οι στάσει των πολιτών. Mm -hmm. Ούτω ή άλλω αυτό ο οποίο θα συμφωνήσω είναι το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και κοινωνικό. Mm -hmm. Πάνω απ' όλα δηλαδή πρέπει να συνεννοηθούμε να προσπαθήσουμε καλόπιστα να πείσουμε ο ένα τον άλλον για το ποιο έχει δίκιο. Και αυτό θέλει και λίγο χρόνο. Αυτό το καταλαβαίνω. Επειδή ε, δίνετε έτσι την αφορμή να σας ρωτήσω για το συλλαλητήριο. Επειδή λέτε ότι το θέμα είναι και κοινωνικό. Ναι. Σας προβληματίζει ε, η στάση του κόσμου, των πολιτών. Κοιτάξτε, ένα συλλαλητήριο... Και βέβαια το κλίμα στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Γιατί είναι στίχμα που φαντάζομαι για την κυβέρνηση, μεταστροφή του κλίματος στην ε, Βόρεια Ελλάδα. Ε, το, η μεταστροφή του κλίματος... Στο μέτρο που χρειάζεται ε, ε, να μετακινηθούμε από ένα κλίμα μυσαλλοδοξίας και φανατισμού σε ένα κλίμα σύμπνειας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συλλαλητήρια, υπάρχουν πολλές κατηγορίες συλλαλητήριων. Και, υπάρχουν και τα φθόρμητα, υπάρχουν και αυτά τα οποία είναι οργανωμένα σε πανελλήνια βάση, πολλέ φορέ και χρηματοδοτημένα κλπ., δεν μπορούμε mm. να τα εξελογήσουμε το ίδιο mm. ω mm. κοινωνικά φαινόμενα. Το αποτέλεσμα mm. τη ψηφοφορία για τι πρέσπε θα κρίνει και τον χρόνο των εκλογών, Νομίζω, νομίζω όχι. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώ έχουμε φτάσει κοντά. Κάποιου μήνε απέχουμε από τι εκλογέ mm -hmm. και δεν νομίζω ότι. Διαφορετικό και... είναι βέβαια όμως ο Μάιο, και άλλο ο Οκτώβριο που ναι. είχε ορίσει ο Πρωθυπουργό. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Γι' αυτό και σα ρωτώ αν θεωρείτε ότι θα φέρει πιο κοντά τι εκλογέ η Συμφωνία των Πρεσπών. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι όσοι έχουν τη διακυβέρνηση των πραγμάτων, προσπαθούν όσο είναι δυνατόν να έχουν τα χέρια του λιμένα για να κάνουν επιλογέ. Mm -hmm. Επομένω, θα δούμε σιγά-σιγά και με τη συγκυρία και με του μήνε που περνούν, πού θα καταλήξουμε. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτοπουλο, θα ήθελα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι χωρίς να ναι. θέλω να. απλά μπορεί να μα να... βοηθήσει ο κ. Παρασκευόπουλο. Η ψηφιοποίηση την στην Ε, Αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Όταν θα έρχονται τα νομοσχέδια στι επιτροπέ, εφόσον δεν έχετε την πλειοψηφία και δεν υπάρχει δεδηλωμένη, πώ θα προχωράμε. Ναι, ναι, ναι. Αν πάμε με θα την θα κομματική τα γραμμή. Αυτά. Ναι, ε, ε, και είναι στη συνέχεια, ένα ουσιαστικό α, γιατί... θέμα που γνωρίζει και τον κανονισμό και το Σύνταγμα. Και μπορεί να μα βοηθήσει σε αυτό, γιατί είναι μια εύλογή απορία που την έχουμε όλοι. Δηλαδή, παράδειγμα, με τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτή τη στιγμή ακόμη και να πούμε ότι σύσσωμο το ποτάμι. Είναι υπέρ αυτή τη συμφωνία. 145 και 5 είναι 150. Θα έρθει ναι. στην Ολομέλεια τη Βουλή. Θα μα πει ο κ. Παρασκευόπουλο για αυτά το ξέρουμε όλοι αν, αν δημιουργηθεί. Πολιτικό... Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για την πορεία, το πώ προχωράμε κοινοβουλευτικά και νομοθετικά μέσα στην Βουλή. Λοιπόν, νομίζω ότι το πέρασμα με τι επιτροπέ είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται, αλλά δεν υπάρχει ψήφο δεσμευτική για τη μετάβαση στην Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια mm -hmm. ούτω ή άλλω. Θα προχωρήσουν οι συζητήσει των νομοσχεδίων, των θεμάτων, των συμφωνιών mm -hmm. και εκεί οριστικά θα φανεί αν υπάρχει πλειοψηφία. Βλέπω εδώ και σε ένα δημοσίευμα τη ΡΙΑΛ και του συναδέλφου μου του Γιώργου του Λικουρέτζου ότι η άποψη των επιτροπών είναι απλώ νομοδοτική σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 91 του Κανονισμού τη Βουλή. Από εκεί και πέρα ψηφίζει δηλαδή. Ολομέλεια. Ψηφίζει ολομέλεια. Αν το επιχείρημα υποθέτω, θα ψηφίζει Με βοηθάει, επειδή μιλήσατε από την Δημοκρατία, κύριε η Παναγιοτόπουλε, για πραξικόπημα ναι. κοινοβουλευτικό. Κοιτάξτε, Λέει το κόμμα σας. ότι έχει διαταραχθεί όλη η κοινοβουλευτική ισορροπία με την κατάλυση στην ουσία τη αρχή δεδηλωμένη. Mm -hmm. Αυτό, μια έκφραση αυτή τη κατάσταση, όπω είπε ο κ. Γεωργιάδη, θα φανεί από εβδομάδα σε κάθε νομοσχέδιο που θα έρθει να συζητήσει στι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Ναι. Όντω, δεν ψηφίζω τα νομοσχέδια στι επιτροπέ. Η επιτροπή διατυπώνει γνώμη. Εκεί ακούγονται κόμματα και όχι ονόματα συγκεκριμένων βουλευτών. Απορώ πώ θα γίνει τώρα αυτό από εδώ και πέρα, στην περίπτωση των, των Ανέλα, που έχουν κατακαιρματιστεί σε υποστηρίζοντε την κυβέρνηση, αλλά όχι τη συμφωνία, τη συμφωνία, αλλά όχι την κυβέρνηση, κτλ., κτλ. Mm -hmm. ακόμα και στην περίπτωση του Ποταμιού. Σε κάθε περίπτωση θα ζήσουμε πράγματα καινοφανή στα κοινοβουλευτικά μα ήθη. Ο Κανονισμό Βουλή λέει, όντω, ότι η κατανομή τη δύναμη των κομμάτων στι επιτροπέ γίνεται αναλογικά ανάλογα με τη δύναμη του κάθε κόμματο. Ε, φαντάζομαι ότι το αντεπιχείρημα είναι ότι έτσι κι αλλιώ το νομοσχέδιο ψηφίζεται στην Ολομέλεια. Εκεί λοιπόν μετράμε σε τελικό στάδιο τα κουτιά. Όμω mm -hmm. από εδώ και πέρα όντω καθίσταται προβληματική, στρεβλή θα έλεγα, όλη η κοινοβουλευτική διαδικασία επεξεργασία των νομοσχεδίων, ιδίω από το πρώτο στάδιο σε επιτροπέ. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα. Εσείς πιστεύετε ότι θα περάσει κάποιον. με απόλυτη πλειοψηφία ή με σχετική πλειοψηφία, Η Συμφωνία η των Πρεσπών. Κοιτάξτε, εδώ η, η μεθοδεύση των τελευταίων ημερών με όρου ποδοσφαιρικού θα έλεγα, γιατί μάθαμε πλέον στα, μας, στα κοινοβουλευτικά μα ήθη mm -hmm. για μεταγραφέ και δανεικού. Αυτά μέχρι πρώτη νόση τα ξέραμε ότι ισχύουν μόνο στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε, ποδοσφαιροποιούνται σιγά σιγά λοιπόν και τα κοινοβουλευτικά μα ήθη. Ε, Όπω καταλαβαίνω από εδώ και πέρα, θα αναπτύσσονται διαφορετικέ πλειοψηφίε κοινοβουλευτικέ ε, ανάλογα με το διακύβευμα. Άλλη πλειοψηφία ήταν αυτή που τέθηκε σε χρήση χθε, προκειμένου να δοθεί ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Άλλη προφανώ, δηλαδή με άλλου ε, βουλευτέ που θα ψηφίσουν υπέρ, θα χρησιμοποιηθεί την επαύριο για την ψήφιση τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Φυσικά ο κορμό θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από εκεί και πέρα θα μπαινοβγαίνουν σαν. Συρτάρια που ανοιγοκλίνουν θα έλεγα, διαφορετικοί βουλευτέ στι διαφορετικέ αυτέ περιστάσει. Και έτσι θα πορευτούμε. Είναι μια πορεία φθορά και για την κυβέρνηση και για τα κοινοβουλευτικά μα ήθη και πολύ φοβούμε και για τη χώρα. Αλλάζει κάτι με την ρηματική διακίνωση αυτό που διατυπώνει για το θέμα τη εθνότητα και αλλάζει τον όρο σε ηθαγένεια. Είναι γεγονό ότι χθε ε, κατάλαβα ότι ο Πρωθυπουργό χρησιμοποίησε το επιχείρημα αυτό τη ρηματική ως ω ε, ακράδαντο πιστήριο ότι τελικά η συμφωνία είναι επωφελή. Mm -hmm. Εγώ έχω άλλη άποψη. Καταρχήν, η ρηματική διακίνωση δεν ήταν παρά ένα επίσημο έγγραφο, αναμφίβολα, των γειτόνων μα, ε, προκειμένου να διευκρινίσουν τα ζητήματα τη ε, της χρήση, μάλλον τη ερμηνεία των όρων. Ε, nationality, ότι και καλά, ότι δηλαδή εννοούσαν την ηθαγένεια, δηλαδή τον νομικό δεσμό του προσώπου με τη χώρα, mm -hmm. και όχι την εθνικότητα. Είναι Αυτό, όμως μια βελτίωση, είναι μια βελτίωση. Η οποία προβλήθηκε από ναι. την αλβανική μειονότητα στη γειτονική χώρα, η οποία η μειονότητα δεν ήθελε να αυτοπροσδιορίζεται ως mm -hmm. μακεδόνες. Να αυτοπροσδιορίζονται ω μακεδόνε. Άρα ήθελε να ικανοποιήσει και όμως, το αλβανικό όμως, κόμμα που όμως, το έθεσε Προφανώ για να ικανοποιήσει του δικού του εσωτερικού πολιτικού στόχου, δηλαδή να εξέλθει τι πλειοψηφίε, να περάσει από απ το Σκοπιανό Κοινοβούλιο τη Συμφωνία. Όμω, η ρηματική αυτή διακοίνωση έφερε, είδα το έγγραφο, κυκλοφόρησε το, το έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών mm -hmm. τη Φύρων, έγραφε Υπουργείο Εξωτερικών Δημοκρατία Μακεδονία. Και παρακάτω, στα συνημένα των αναθεωρημένων συνταγματικών διατάξεων του συντάγματο τη Φύρων, γίνονταν λόγο για μακεδονικό λαό. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ήδη η ζημιά έχει επιτευχθεί. Έχει εκχωρηθεί δηλαδή η χρήση του όρου μακεδονικό, όχι βόρειο-μακεδονικό ή οτιδήποτε απορρέει από το όνομα που συμφωνείται Βόρεια Μακεδονία. Έχει εκχωρηθεί χωρί ε, 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 άλλε επιφυλάξει ναι. και δυστυχώ με την συνένεση τη ελληνική κυβέρνηση η χρήση του όρου μακεδονικό στου γείτονε. Ναι. Αυτή είναι η κύρια ζημιά και γι' αυτό θεωρούμε εμεί στη Νέα Δημοκρατία ότι αυτό είναι όχημα συντήρηση. Και εκδήλωση ενδεχομένω κάποια στιγμή στο μέλλον, ελπίζω να μην το ζήσουμε. Αλλά πολύ φοβούμαι ότι ανοίγει τώρα ο δρόμο αλυτρωτικών επιδιώξεων των γιντών μα εναντίον μα. Αυτή τη στιγμή, <κυκυκυκύ> οι πολιτικοί ή μάλλον οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί, προφανώ ε, 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 δεν δημιουργούν άμεσο κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Όμω οι συσχετισμοί αλλάζουν. Και όταν η φλόγα παραμένει αναμένη, δεν ξέρει κανεί πότε θα θεργέψει, πότε θα εκδηλωθεί όχημα λοιπόν αλυτρωτισμού, το όνομα που συμφωνείται μέσα από τη συμφωνία των, των και κυρίως η εκχώρηση των άλλων πέραν του ονόματος. Εφόσον ακόμα περάσει, και αν πέραν, ναι. Ισχυρίζομαι ότι ακόμα και αν η Ελλάδα έπαιρνε το ιδανικό όνομα, σύμφωνα με τις εθνικές της επιδιώξεις, εάν παραχωρούσε ε, στην, ουσία, ναι. στην ουσία, γιατί μιλάμε για την ουσία, για τους ε, ε, Σκοπιανούς, ήδη αυτά έχουν παραχωρηθεί και είναι κτήμα mm -hmm. Τον όρο Μακεδονικό, είτε έχουμε να κάνουμε με εθνότητα, είτε με ηθαγένεια, είτε με γλώσσα, αυτό για μένα συνιστά υπερεπαρκή εθνική ήττα. Και αυτό είναι ο λόγο που δεν έκλεινε το, το θέμα όλα αυτά τα χρόνια, που όλε οι κυβερνήσει δεν δέχθηκαν σε κάθε διαπραγμάτευση για το όνομα να εκχωρήσουν, να κάνουν την υποχώρηση και εκεί. Κύριε Παναγιώτο, εφόσον κυρωθεί η μέλλον. συμφωνία από την Ολομέλεια τη Βουλή των Ελλήνων με την απόλυτη πλειοψηφία, όταν έρθει το πρωτόκολλο εισδοχή τη ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ. Ποια θα είναι η στάση του κόμματό σα, θα είναι διαφορετική, γιατί έχει να κάνει πλέον με τον ΝΑΤΟ και τι σχέσει μα με τον ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, μα όλη αυτή η διευθέτηση, mm -hmm. όλη αυτή η συμφωνία γίνεται προ το σκοπό τη εισόδου ε, τη γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ. Αυτό ικανοποιεί βέβαια τι γεωπολιτικέ επιδιώξει των ισχυρών παικτών, των πανίσχυρων παικτών τη διεθνού κοινή. Στο βαθμό όμω που είναι. Να το πω έτσι επιζήμιο για τα εθνικά μα δίκαια, βλέπετε ότι προσπαθώ πάρα πολύ προσεκτικά να μην ανεβάσω του τόνου. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω ε, φάλια επιχειρήματα. Στο βαθμό λοιπόν που αυτό είναι επιζήμιο για τα εθνικά μα δίκαια, mm -hmm. θεωρώ ότι χρέο τη Ελλάδα είναι να μην ικανοποιήσει απλά και μόνο τι γεωπολιτικέ επιδιώξει των ισχυρών τη διεθνού κοινή και να το παλέψει όσο γίνεται. Άρα θεωρώ θα κρατήσετε ότι, τη την αυτό ίδια στάση και Η στο θέμα τη η επόμενη μέρα, εφόσον το έχει, περάσει, εφόσον έχει εφόσον κυρωθεί έχει από την Ελληνική η Βουλή ναι. η Συμφωνία των Πρεσπών, αναμφίβολα η επόμενη μέρα δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα όσον αφορά τη δυνατότητα της χώρας να κάνει παρεμβάσεις, mm -hmm. να κερδίσει πράγματα. Αυτό όμως τι σημαίνει ότι εσείς θα επανεξετάσετε τις τάσει σας. Ε, όχι, εμεί εμείς είμαστε σταθεροί στη στάση μας. Θα είναι και πάλι είμαστε όχι, στη εννοείται. Στάση μα. Ε, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δια του Κώστα Καραμαλή έχει Ορθώσει ανάστημα ε, στον Άτομο ή στο παρελθόν και το έχει πληρώσει, θα έλεγα και αυτό, με, και ο κόσμο Προ... Καραμαλής προσωπικά. Δεν θα αλλάξουμε τη στάση μα εκεί. Mm -hmm. ε, θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι επιζήμια για τα εθνικά μα δίκαια και επιμένουμε εκεί. Σα είπα για ποιου λόγου. Επίση, εκτιμούμε Να. ότι επειδή διαφωνεί τόσο στεναρά, ε, με τόσο σαφεί και κατηγορηματικού τόνου ο ελληνικό λαό και το εκφράζει αυτό. Στο βαθμό που εμεί υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, πρέπει να συνταχθούμε μαζί του. Μάλιστα. Θυμίζω, και το λέω και αυτό γιατί έχει τη δική του σημασία, την παρέμβαση την ηχηρή τη Ρωσία. Η οποία έκανε λόγο γι' αυτό ακριβώ το στοιχείο, Ότι η συμφωνία που κυρώνεται και από τι δύο βουλέ ε, ε, αντίκειται στη βούληση και των δύο λαών. Ναι. Η Ρωσία είναι μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία. Ναι, θα τα δούμε αυτά σε λίγο για το θέμα τη. Αυτό μπορεί της Ρωσίας, να έχει την επίπτωση. Και και ο κ. Καμένο έλεγε ότι θα μπλοκάρει εκεί το Συμβούλιο Ασφαλεία. Εν πάση περιπτώσει της, 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 ε, το θέμα τη ε, της, της επεξεργασία των Άτων θα το επεξεργαστεί, μια βέντα, φαντάζομαι, πείτε, ο νέο Υπουργό. Αν το κόμμα σα θα πάει στο συλλαλητήριο. Κοιτάξτε, πήγα στα δύο συλλαλητήρια, τα μεγάλα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, που γίνανε πέρσι. Πραγματικά δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα επεξεργαστούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο τη Συμφωνία και επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο νομίζω ότι η δική μου υποχρέωση είναι να πάω στην εκλογική μου περιφέρεια και να έρθω σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερους ε, εκλογείς mm -hmm. προκειμένου να του εξηγήσω τα εκτενόμενα. Ε, θεωρώ ότι το συλλαλητήριο πρέπει να έχει κόσμο θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί σαν να, να το πω έτσι ακροδεξία σύναξη mm -hmm. και θα προέτρεπα την κυβέρνηση να μην χρησιμοποιήσει αυτού του όρου που ρίχνουν λάδι στη φωτιά η οποία δεν θα πρέπει να θεργέψει άλλο στο yeah. εσωτερικό μα μέτωπο. Mm -hmm. Αρκετά, αλλά δυστυχώ έχει θεί πολύ δηλητήριο για πάρα πολύ χρόνο ε, στα μυαλά των Ελλήνων. Και γι' αυτό φέρουν όλοι ευθύνη, αλλά μεγάλη ευθύνη φέρνει και η κυβερνητική παράταξη και ο Πρωθυπουργό. Προσωπικά, έλεγα, είχα δει προθε... πριν από λίγο πάνω στι επιτροπέ του δύο συναδέλφου από την εκλογική μου περιφέρεια. Ε, μου εξέφρασαν την ε, έντονη. Δηλαδή, αρέσκειά του για τι φωτογραφίε. Φυσικά και δεν είναι. Ό,τι δηλαδή καλύτερα. Λάδι για τη στοχοποίηση τώρα, για και, τον... ναι, ναι, και τι απειλέ. Αλλά, αλλά, αλλά δυστυχώ αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Το έχω ζήσει και εγώ προσωπικά. Τι να πω τώρα, να του πω ότι δεν θα τολμάτε να βγαίνετε σε λίγο από τα σπίτια σα. Μα το έχει πει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό από το 2014. Και έριξε λάδι στη φωτιά αυτή τη ε, διολύστηση προ την εξαλλοσύνη, η οποία δυστυχώ αυτή τη στιγμή ισχύει και δυστυχώ ή μάλλον. Θα πρέπει εμεί κάπω να την ελέγξουμε. Μάλιστα. Για να μην πάμε σε κίνδυνο. Για να χειρότερη. προχωρήσω και θα ξαναμιλήσετε στον κύριο Τζελέτη να δώσω το λόγο να δούμε τι θα κάνει το κοινά. Είπε η κυρία Γεννηματά ότι δεν θα ε, ζητήσει κομματική πειθαρχία στο θέμα τη ε, ψηφοφορία αναφορικά με τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι θεωρείτε ότι θα κάνει ο κύριο Στοχαρόπουλο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι το κίνημα αλλαγή και η πρόεδρο η είναι ξεκάθαρη στη στάση τη ότι θεωρούμε τη συμφωνία των Πρεσπών ως μία κακή συμφωνία, ετεροβαρή εις βάρος των εθνικών συμφερόντων της χώρας και μάλιστα μία συμφωνία όπου η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα είχε την ευνοϊκότερη συγκυρία για να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και να είναι μία συμφωνία επωφελία της χώρας, mm -hmm. δυστυχώς όμως η κυβέρνηση ε, αυτή πάντα εργαλειοποιεί τα πάντα όπω και την εξωτερική πολιτική επάνω σε μείζωνα εθνικά θέματα για κομματικά ωφέλη. Δεν είναι τυχαίο ότι στην συζήτηση που προηγήθηκε τις δύο μέρε αυτές, όπου η κύρια προγραμματική στόχευση τη συζήτηση ήταν να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών. Γι' αυτό και είδαμε αυτή την ετερόκλητη κυβερνητική πλειοψηφία, μια πλειοψηφία αχταρμάς που δεν βγαίνει, από τους 151 που ψηφίσανε χθες, ότι αυτοί οι 151 θα ψηφίσουν και τη συμφωνία ε, των Πρεσπών. Άρα προχώρησε η κυβέρνηση μόνη της, χωρίς εθνική συνένεση, σε μια ευνοϊκή συγκυρία, χωρίς να επιδιώξει να φέρει το ε, εθνικό συμφέρον για τη χώρα, με μια συμφωνία που θα εξασφάλιζε την ιστορική αλήθεια και τα κεκτημένα της χώρας. Και κόβοντας επίσης τον αλυτρωτισμό της γείτονος, γιατί εχθές, ακούγοντα τον κύριο Πρωθυπουργό πραγματικά να μας κουνάει το δάχτυλο για την ρηματική διακίνωση που μας είπε ότι είναι ένα νομικό έγγραφο δεσμευτικό, μα ανα, αναγκάστηκε η κυβέρνηση του ΖΑΕΦ να το αποδειχθεί αυτό, μετά από τις τροπολογίες που καταθέσαν οι Αλβανοί, οι οποίοι δεν θέλουν να λέγονται Μακεδόνες και... Η ρηματική διακίνωση δεν είναι νομικό έγγραφο, είναι διπλωματικό έγγραφο και μάλιστα ανυπόγραφο που μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Άρα δεν θεωρείτε Εάν... ότι είναι κάτι το οποίο βελτιώνει και Καθόλου είναι θετικό δεν βελτιώνει. αναφορικά Καθόλου με τη Συμφωνία. Mm -hmm. Άλλωστε, κύριε Κουλούρη στα 27 αυτά χρόνια που δεν τόλμησε καμία κυβέρνηση να αποδεχθεί τον όρο μακεδονικός ή και τη μακεδονική γλώσσα, ναι. μας έχει δείξει η γειτονική χώρα ότι δεν σεβάστηκε ποτέ καμία συμφωνία είτε των Ηνωμένων Εθνών είτε του ΝΑΤΟ, λοιπόν, είτε ακόμα και μεταξύ των δύο χωρών το 1994. Άρα τώρα ένα ανυπόγραφο κείμενο, όπω λέγεται, ρηματική διακίνωση, ε, θα το σεβαστεί στην πορεία. Το ζητούμενο είναι ότι με τον όρο Μακεδονικός έχουμε και πάλι στο προσκήνιο το Εθνικό ιδεολόγημα των Σκόπιανων για το νέο Μακεδονισμό, όπου επιδιώκουν μέσω του όρου Μακεδόνα να ξεκόψουν τον όρο αυτό από την ελληνική ε, ιστορία, mm -hmm. λοιπόν, ε, όπως ήταν συνδεδεμένο στο χρόνια. Με βάση αυτά και που αυτό μου θα λέτε το βρούμε, τώρα. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή η συμφωνία είναι εθνικά επιζήμια, είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα και εμεί ω κίνημα αλλαγή δεν την ψηφίσουμε. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε. Επειδή... Ήθελα να μου πείτε για τον κύριο Θεοχαρόπουλο, αν θεωρείτε ότι θα έχει δεύτερε σκέψει, λοιπόν, έχει διατυπώσει. Θα περιμένουμε να δούμε τι τη στάσει του, κύριου Θεοχαρόπουλου. Πιστεύω όμω ότι με όλα αυτά τα οποία Ενώ, βλέπουμε, βλέπουμε σήμερα στο προσκήνιο. Το περιβάλλον κοινοβουλευτικά, όπω διαμορφώνεται. Είχε δει στην αρχή θετικά ναι. την συμφωνία αυτή και είπε ότι Εάν υπήρχε περίπτωση να θα την ψήφιζε μόνον εάν υπήρχε δέσμε mm -hmm. από πλευρά του κυρίου Τσίπρα ότι προχωράει άμεσα σε εκλογέ. Βλέπουμε όμω τώρα εδώ ότι ο κύριο Τσίπρα επιδίωξε να έχει αυτή την ετερόκλητη κυβερνητική πλειοψηφία εχθέ mm -hmm. και να ε, βλέπουμε να χαίρονται για αυτό τον αχταρμά των κοινοβουλευτικών που, γυρολόγων που δώσαν την κυβερνητική πλειοψηφία. Ότι η στόχευσή του είναι να πάει πολύ πιο μακριά την κυβερνητική θητεία, γιατί ω κοινικοί εξουσιαστέ είναι κολλημένοι με τι καρέκλε του. Και μάλιστα δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να λειτουργούν τραυματίζοντας την δημοκρατία. Γιατί αυτό που είδαμε χθε, να. Τι πέρασε στον ελληνικό λαό με αυτού του έξι που δώσανε την απόλυτη πλειοψηφία στην κυβέρνηση ότι κοίταξε να δεις, εσύ μπορεί αλλιώς να ψηφίζεις και να στέλνεις στη Βουλή τους αντιπροσώπους σου, αλλά μετά ακολουθούν τα παζάρια, οι συμφωνίες, οι κολοτούμπες mm -hmm. για να δημιουργηθούν, αλλά κά, κάθε φορά, νέες κυβερνητικέ πλειοψηφίε. Ε, νομίζω ότι αυτά έχουν γίνει κατανοητά από τον ελληνικό λαό και άλλου εμπεγμού πλέον από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα και των οποιοδήποτε γερολόγων και των συγκέδια ζυγείων του πρώην κυβερνητικού του εταίρου δεν μπορούν να κοροϊδέψουν κανέναν. Στο κανένα. συλλαλητήριο θα πάτε. Εγώ έχω πάει και στα συλλαλητήρια και συγκεντρώσει που γίνονται, γιατί θεωρώ ότι από τη στιγμή που ο ελληνικό λαό δεν έχει ενημερωθεί και δεν υπήρχε τρόπο να ενημερωθεί για τι διαπραγματεύσει που γίνανε και για αυτή τη συμφωνία που ήρθε. Θα σα θυμίσω ότι εδώ είχαμε διαπραγματεύσει εν κρυπτό. Ότι δεν γνώριζε ούτε καν η εθνική, το κοινοβούλιο, η εθνική αντιπροσωπεία, ότι η κυβέρνηση διαπραγματευόταν και σε ποια κατεύθυνση. Πόσο πολύ περισσότερο ο ελληνικό λαό, ο οποίο έχει και τι ευαισθησίε του επάνω σε ένα μείζον εθνικό θέμα. Θεωρώ ότι. Είναι η... αθόρμητα αυτά τα αντίδραση... συλλακτήρια, αντίδραση... είναι υποκινούμενα, είναι συνδυασμό. <laughs> Κοιτάξτε, ξέρουν πολύ καλά οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα mm -hmm. ότι με ταμπέλε ακροδεξιού υποκινούμενους δεν μπορούν να βάλουν περιορισμό στην έκφραση του ελληνικού λαού. Άλλωστε χρησιμοποιούν αυτές τις ταμπέλες. Γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες. Αυτοί ήταν οι οποίοι τότε δημιουργήσαν τους αγαναχτισμένους, ακολουθήσαν οι, οι προπυλακισμοί, ακραίε εκφράσεις, εις βάρος του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και της Βουλής. Και σήμερα λέει ο λαό μα: Αυτά που κάνει η Κατσίκα στο πουρνάρι, τα βρίσκει στο τομάρι. Τα βρίσκει μπροστά ο κύριο Τσίπρα. Καθοδηγούμενα ήταν τότε, εκείνη η αντιδράση. Σήμερα όχι. Είναι αυθόρμητη έκφραση του ελληνικού λαού επάνω σε ένα μείζον εθνικό θέμα. Mm -hmm. Και δεν μπορούμε να βάζουμε ταμπέλες ακροδεξιού πατριδοκάπηλους, σε αυτού οι οποίοι αγωνιούν για το τι θα φέρει αύριο αυτή η συμφωνία ει βάρο τη χώρα μα. Μάλιστα. Κύριε Συντηχάκη, ο λόγο σε εσά. Ποιε είναι οι εκτιμήσει σα, αν θα μπορέσει η κυβέρνηση να πετύχει την απόλυτη πλειοψηφία στην ψηφοφορία για την συμφωνία των Πρεσπών. Προφανώ δεν μπορούμε να παίξουμε το ρόλο του μαντίου των δελφών. Εκτίμηση ούτε κάνουμε. χαρτορίχτρες μπορούμε να γίνουμε, Εκτίμηση κάνουμε αλλά άλλο... ούτε και συμμετέχει το ΚΚΕ σε αυτό το αλυσβερίσι, το άθλιο του τελευταίου χρονικού διαστήματο, mm -hmm. με τι μεταπηδήσει βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο. Το ΚΚΕ 15 βουλευτέ είχε όταν ξεκίνησε αυτή η θητεία, 15 βουλευτέ έχει τώρα, 15 βουλευτέ θα έχει λίγοντας τη συγκεκριμένη θητεία, όποτε και αν γίνουν εκλογέ. Και φυσικά προσδοκά να αυξήσει τι κοινοβουλευτικέ του δυνάμει και τα ποσοστά στις επερχόμενες εκλογές, στο σύνολο των εκλογικών αναμετρήσεων, βουλευτικές, ευρωεκλογέ, τοπικές, περιφερειακές. Mm -hmm. Κοιτάξτε να δηλαδή, δείτε, έγινε μια συζήτηση που προφανώς αυτός ο σκυλοκαυγάς, που υπάρχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ε, 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 έδωσε μια κορύφωση αυτός ο σκυλοκαυγάς. Και ξέρετε, όσο πιο πολύ ταυτίζονται τα κόμματα μεταξύ του, τόσο πιο πολύ θέλουν να παρουσιάσουν τι ε, διαφορές διαφορέ ε, στα πλαίσια ενό τέτοιου καυγά. Αυτό φάνηκε εχθέ. Εμεί καταψηφίσαμε χθε την κυβέρνηση για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Καταψηφίσαμε γιατί την υπερψήφισαν πριν έρθει η ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί, η Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεν έχει περάσει <laughs> κυβέρνηση που ε, ε, όσο θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, που ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η κυβέρνηση Ζανέλ, να μην έχει πάρει τα περισσότερα ευχαριστήρια από του Νατοϊκού Αμερικάνου, από τον Τραμπ, αυτόν τον ακροδεξιό, τον. Ε, 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 τα λοιπά, να έχει πάρει τα ευχαριστήρια. Ευχαριστή. Φτάνει ο Αμερικάνο πρέσβη στην Ελλάδα να χαρακτηρίσει την Ελλάδα ω ο Μεντεσέ για την προώθηση των γεωπολιτικών συμφέροντων. Πέστε μου, σα παρακαλώ, Μπορεί να χαρακτηρίζεται αυτή η κυβέρνηση ως αριστερή κυβέρνηση. Έχει χαθεί το μέτρο. Προσφέρουν τις χειρότερες υπηρεσίες στο λαό. Έχουν εξαπατήσει και τον εξαπατούν κατ' εξακολούθηση το λαό με υποσχέσεις ότι δίθεν έρχονται καλύτερες μέρες. Εδώ εσάς, έχουν σημαντική... προσυμφωνήσει μέτρα, μέτρα, αντιλαϊκά μέτρα, το 2019 40.000 πληστηριασμοί. Τα επόμενα 2-3 χρόνια άλλες 150.000 πληστηριασμοί. Φόροι, χαράτσια. Ένα δισεκατομμύριο φόροι για το 2019. Άλλοι τόση για το 20 και το 2021. Πρωτογενή πλεονάσματα ματωμένα που θα βγουν από τι τσέπε του ελληνικού λαού. Πείτε Άρα... μου λίγο για να μείνουμε στι πρέσπε. Η ρηματική διακοίνωση αλλάζει κάτι για εσά. Ακούστε με να σα πω. Δεν θα παίξουμε ούτε με τι λέξει, ούτε με τα διπλωματικά ρόλο. κείμενα, ούτε με τι ρηματικέ διακοινώσει. Το ΚΚΕ προφανώ θα την καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία Πρέσου, για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Δύο συγκεκριμένου λόγου. Τους οποίους βέβαια, για τους οποίους λόγους δεν κάνει αναφορά καμία άλλη πολιτική δύναμη. Ο πρώτος λόγος είναι για το ΝΑΤΟ. Γιατί γίνεται η συμφωνία. Γίνεται γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ε, αισθάνεται διεθνιστής, διεθνιστικό κόμμα και θέλει να κάνει συμφωνία με τους γειτόνους γιατί αυτά διακινούν τώρα στι τηλεοράσει, λοιπά Ότι ω διεθνιστικό κόμμα ήθελε να επιλύσει το θέμα των, ε, με, με του γείτονε. Όχι. Είναι κατ' εντολή των Αμερικανών, διότι πρέπει να δημιουργηθούν οι προποθέσει, να διεσδύσουν οι Αμερικάνοι στα Δυτικά Βαλκάνια. Αμέσω μετά την επίλυση του Σκοπιανού ζητήματο, έρχεται η Σερβία και το Κωσυφοπαίδειο, είναι σε εξέλιξη μεγάλη Αλβανία. Που σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται, προωθούνται καλύτερα τα Αμερικανονατολικά σχέδια και τα σχέδια των Ευρωπαίων Υπεριαλιστών στα πλαίσια μιας κόντρας, μιας διαρκούς αντιπαράθεσης με τη Ρωσία για το ποιος θα ελέγξει τα Δυτικά Βαλκάνια να έχει πρόσβαση στην Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm -hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται. Και το δεύτερο βέβαια για το οποίο το ΚΚΕ θα καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία είναι το γεγονό ότι εμπεριέχει το, πνευ... το... το πνεύμα του, το, το σπέρμα του αλυτρωτισμού. Κοιτάξτε, γλώσσα, μακεδονική γλώσσα, να. μακεδονική ηθαγένεια, Προσέξτε, αυτά τα... μπορεί θα γίνει να μην ταυτίζεται με την εθνότητα. Μακεδονική γλώσσα, μακεδονική εθνότητα και τα δύο μαζί σε σύγχρονα, ε, σε σύγχρονα κράτη που βασίζονται σε εθνοκρατική συγκρότηση συνιστούν Εθνότητα. Mm -hmm. Επιτρέψτε μου. μάλιστα. Κάτι το οποίο το κρύβουν. Πείτε μου αν αυτό σημαίνει. Ναι. ότι οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ τι θέλουν. Θέλουν κρατήδια απόλυτα ε, διαχειριζόμενα, απόλυτα ευάλωτα, έτσι ώστε να αναπτύσσονται εθνικιστικέ διαιρέσει, οι διεκδικήσει εκατέρωθεν, όχι μόνο από την πλευρά των Σκοπίων ε, για την Ελλάδα, αλλά και από την πλευρά των Ελλήνων προ τα εκεί, να είναι σε μια συνεχή αστάθεια τα Δυτικά Βαλκάνια. Να επαναχαράσουν τα σύνορα και το έχουμε ζήσει κατά το παρελθόν. Και δεν μπορεί το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί να είναι παράγοντα ασφάλεια και σταθερότητα. Mm -hmm. Γιατί αυτοί ματοκύλησαν την Ιουγκοσλαβία, αυτοί δημιούργησαν το Κυπριακό, αυτοί έφεραν τη δικτατορία στην Ελλάδα, αυτοί γκρίζαραν το Αιγαίο πριν απ' όλα, βάζοντα δύο λαού, τον Τούρκικο και τον ελληνικό mm -hmm. λαό, να τσακώνεται μεταξύ του, γιατί θέλουν να εξυπηρέτησουν και οι Τούρκοι. Η αστική τάξη τη Τουρκία και η αστική τάξη τη Ελλάδα τα δικά του συμφέροντα για λογαριασμό πάντα των Αμερικανών. Πείτε μου, αν θα δώσετε το παρόν στο συλλαλητήριο για να πάω στον κύριο Γεωργιάδη. Ακούστε με να σα πω. Το ΚΚΕ είναι κόμμα αρχών. Έχει πολύ συγκεκριμένη αντίληψη, πολύ συγκεκριμένη θέση για όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν θα ταυτίσουμε του οργανωτέ αυτών των συλλαλητηρίων και τη Κυριακή αλλά και των προηγούμενων mm -hmm. με την αγανάκτηση ενό κόσμου, με τη θέληση έτσι, ενός κόσμου να διεκδικήσει, θεωρώντας του με αυτόν τον τρόπο, να διεκδικήσει ένα κομμάτι που θεωρεί ότι είναι ελληνικό. Προφανώ Προφανώς και διαφωνούμε, αλλά δεν ταυτίζουμε αυτόν τον κόσμο που θα κατέβει στο συλλαλητήριο. Εμείς λέμε σε αυτόν τον κόσμο να βγάλει συμπεράσματα για το εξή γεγονό. Ότι ενώ το ΝΑΤΟ κρύβεται πίσω από αυτή τη συμφωνία, κανεί δεν μιλάει. Προσέξτε, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μέχρι και τη Χρυσή Αυγή. Αν παρατηρήσατε, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έξω από αυτό, κανένα δεν μιλάει για το άρθρο 2. Μόνο το άρθρο 7. Ιθαγένεια, γλώσσα. Και πάνω εκεί τώρα γίνεται η κόντρα και η αντιπαράθεση. Μα το ουσιαστικό είναι το άρθρο 2. Mm -hmm. Γιατί λοιπόν δεν λέει κανένα τίποτα, Αυτό ο κόσμο λοιπόν που θα κατέβει στα συλλαλητήρια ναι. πρέπει να τα έχει υπόψη του όλα αυτά. Και φυσικά σε όποιε εκλογέ έρθουν αμέσω το επόμενο διάστημα να στηρίξει το ΚΚΕ, όχι μόνο από άποψη <laughs> σοβαρότητα και σταθερότητα. Αλλά γιατί είναι δύναμη ανατροπή, mm -hmm. είναι δύναμη αποτροπή των όποιων σχεδίων τη κυβέρνηση των Αμερικανών και των Ευρωπαίων, διότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμμαχία, αυτό το ΝΑΤΟ έχει ματοκυλήσει λαού και λαού σε ολόκληρο τον πλανήτη, και αυτή η κυβέρνηση, όπω και οι προηγούμενε, του ξεπλένουν μια χαρά. Είναι το καλύτερο λοιπόν, πληθύριο. Ελάτε, κύριε Άγινε, Γεωργιάδη. Να μου πείτε ποιε είναι οι εκτιμήσει σα για την αλήθεια συζήτηση και <laughs> την ψηφοφορία στην Ολομέλεια τη Βουλή για τη συμφωνία των Πρεσπών. <laughs> Αν θεωρείτε ότι θα περάσει με απόλυτη πλειοψηφία <laughs> ή όχι. Θα ξεκινήσω καταρχά με την ψήφο εμπιστοσύνη που όλοι οι συνάδελφοι εδώ τοποθετήθηκαν. Ε, μίλησε για αποδοσορροποίηση ο κ. Παναγιώτοπουλο και χαίρομαι που χρησιμοποίησε έκφραση του κ. Λεβέντη, γιατί ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό από το βήμα τη Βουλή έχει πει με τι ανταλλαγέ που γίνονται μεταξύ κομμάτων των βουλευτών ότι έχει ξεκινήσει η μέσα στην Ελληνική Βουλή. Γιατί καλό ή κακό, όλα τα κόμματα έχουν χάσει αυτό το ηθικό πλεονέκτημα. Ε, τους προφέρουσες κατηγορούμε. Είδαμε. είδαμε και του δανεικού πλέον. Ε, κατηγορούμε την κυβέρνηση και σωστά κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι πλέον κυβερνά με μια κυβερνητική πλειοψηφία με δανεικού για την ψήφο εμπιστοσύνη, αλλά τη δεδηλωμένη την έχει χάσει. Αλλά να υπενθυμίσω ότι και ο κύριος Μητσοτάκης έχει δεχθεί τέσσερις βουλευτές οι οποίοι έχουν φύγει από άλλα κόμματα. Όπως αντίστοιχα και ο κύριος oh. Τσίπρας έχει δεχτεί oh. τουλάχιστον oh. ένα βουλευτή από το δικό μας κόμμα. Και η Δημοκρατική Συμπαράταξη του ΠΑΣΟΚ έχει δεχθεί βουλευτές από άλλα κόμματα. Το ΚΚΕ, όπω σωστά είπε ο κ. δεν έχει φύγει ούτε έχει μπει κανένα και ίσω είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν έχει αυτή την. Δεν είναι βέβαια και η πρώτη φορά που γίνονται μετακινήσει βουλευτών. Ναι, αλλά πώ γίνονται, υπό ποιε συνθήκε γίνονται. Έχουν αυτές, συμβεί πολλέ φορέ και στο συνθήκε γίνονται αυτέ οι μετακινήσει και υπό ποιο εκλογικό καθεστώ. Mm -hmm. Να υπενθυμίσω ότι ήταν με λίστα η εκλογή των βουλευτών. Δεν ήταν με σταυρό. Αν ήταν με σταυρό, θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη διαφορά γιατί ο καθένα θα είχε μια μετρήσιμη και μετρημένη δύναμη και θα είχε προσφέρει αντίστοιχα στο κάθε κόμμα. Και εκεί υπάρχει παρόλο που το όχημα, ως προς το πώς που είναι η σταυρή το... με τους οποίους έχει εκλεγεί είναι... Παρόλο που το όχημα είναι το κόμμα και χωρίς το κόμμα δεν θα μπορούσε κανείς να μπει μέσα στην Ελληνική Βουλή, ο Σταυρός θα έδινε μια ιδιοποιώσεις της διαφοροποίησης σχετικά μεταξύ των βουλευτών. Εδώ μιλάμε για λίστα mm -hmm. και ιδιαίτερα για εμάς σαν ένας κεντρών που μπήκαμε πρώτη φορά στη Βουλή, μιλάμε για διορισμένους βουλευτέ. Πάμε τώρα στο κομμάτι τη Βουλή, η οποία αυτή τη στιγμή πραγματικά εγώ την παρομοιάζω με χρηματιστήριο. Οι βουλευτέ είναι οι συγμένε εταιρείε και οι μετοχέ του ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα με τι ανάγκε των κομμάτων. Mm -hmm. Για να γίνουν και οι ανάλογε μεταγραφέ. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, δεν ξέρω εγώ, ίσω να είμαι και ο νεότερο, είμαι σίγουρο ο νεότερο από του συναδέλφου εδώ, δεν το έχω συναντήσει. Ωστόσο, και μετά. που γίνεται σε αυτή τη Βουλή δεν το έχω ξανασυναντήσει και δεν ξέρω αν το έχουν δει και οι συνάδελφοι αν το έχουν ζήσει ε, στο παρελθόν από τη δική του κοινοβουλευτική εμπειρία. Οκτακομματική Πάμε... βουλή είχαμε άλλη φορά για. Δεν είχαμε οχτακομματική βουλή, όχι, δεν είχαμε τα τελευταία, τελευταία χρόνια. Δεν είχαμε και οι μονοκομματικέ κυβερνήσει, κύριε ε, Παρασκευόπουλη είναι αυτέ που μα έχουν οδηγήσει στην πτώχευση τα τελευταία 40 χρόνια. Ε, και ε. γι' αυτό το λόγο και η Ένωση Κεντρών μιλάει για μια βουλή ε, έτσι κοινοβουλευτική δύναμη και συνεργασία για να μπορέσουμε να επομιστούμε όλοι μαζί για να μοιραστούμε το πολιτικό κόστο και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Γιατί η κυβέρνηση, η δική σα δεν διαβέρισε τίποτα με τι προηγούμενε κυβερνήσει όσον αφορά στο τέλο τι πολιτικέ που έχουν ασκήσει. Διορισμού έχουν κάνει όλοι, μνημόνια έχουν ψηφίσει, έχουν υπογράψει και έχουν ψηφίσει όλοι, φόρου έχουν αυξήσει όλοι, μισθού έχουν κόψει και συντάξει όλοι. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό ουσιαστικό που να Ευνοεί την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη στο τέλο τη ημέρα που να λένε ότι έχετε κάποια διαφορετική κυβερνητική πολιτική, σε αυτή τη στιγμή κατηγορώντα του προηγούμενου. Και δεν μπορούμε, μνημονιο, δεν, δεν μπορούμε να λειτουργούμε. Ονομαστικό έξοδο από το μνημόνιο, συμφωνώ μαζί σα, ε, αλλά δεν έχει υποθηκεύσει και κανένα στη χώρα για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία μα ούτε έχει τάξη πλεονάσματα υψηλά για μέχρι το 2060 και ούτω καθεξής. Πάμε πάλι στη Μην στη συμφωνία των για αυτά, όμως, για να κύριε φτάσω και Γεωργιάδη, και εγώ στο κομμάτι της είναι της των Πρεσπούν. το, Κοιτάξτε, να δείτε. Των ημερών. Καμία, κυρία Κουλούρη, καμία ρηματική διακίνωση, ε, καμία συμφωνία και καμία διαφωνία μεταξύ των κομμάτων δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη συμφωνία γιατί σε ένα πράγμα που φωνάζει ένα Κεντρών και που το λέει από την αρχή της ύπαρξής της μέχρι και τώρα, που είναι το όνομα, που εμεί θεωρούμε ότι είναι το όχημα του αλυτρωτισμού, η επιτομή του αλυτρωτισμού, κανένα, τουλάχιστον από του συναδέλφου, δεν αναφέρθηκε ότι είναι το μείζον θέμα. Mm -hmm. Η εθνότητα και η γλώσσα είναι τα οχήματα του αλυτρωτισμού, αλλά κατ' εμά είναι το όνομα. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Γιατί και στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία, αφαιρώντα τη γλώσσα και την εθνότητα, αν υπήρχε ένα σύνθετος, μια ονομασία σύνθετη με τον όρο Μακεδονία να εμπεριέχεται έργα όμνη όπω το είχαν πει στο παρελθόν, θα θεωρούσαν συμφέρουσα αυτή την συμφωνία. Ε, Εμεί θεωρούμε κατάπτυστη ακόμη και αυτή γιατί, για το γιατί όνομα. δεν προχώρησε ο πρέπει... τόσο καιρό, Γιατί μπαίναν και τα άλλα στη μέση, οποία δεν συμφωνούσαμε αυτά... Ναι, αλλά εγώ σα λέω και πάλι, κύριε Παναγιώτοπουλε, το όνομα Κάποιες δεν είναι πρόβλημα χειλήσεις. για εσά. Το όνομα δεν είναι πρόβλημα. Αν βγάζαμε αυτά τα δύο γλώσσα και εθνότητα και προχωρούσαμε με όνομα, μόνο το όνομα, εσεί δεν θα είχατε πρόβλημα να παραχωρηθεί ή να προχωρήσουμε σε μια τέτοια το συμφωνία. Είναι το, το ίδιο ισχύει και από την πλευρά του κίνηματος αλλαγή. Το ίδιο ισχύει και από την πλευρά του ΚΚΕ, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά του ΝΑΤο και τη γλώσσα και τη εθνότητα, Το όνομα δεν δημιουργεί πρόβλημα. Για εμά ενό κεντρων θεωρούμε ότι το όνομα είναι αυτό που δεν πρέπει Α, να βάλουμε. Και μάλιστα μιλάμε τόσο από την πλευρά, πια. μιλάει από την πλευρά Μόνο της Μιλάει από την πλευρά τη κυβέρνηση κύριε Παγκόσμου. Δεν διέκοψα έχετε την να πείτε κι Ξανά στην δεύτερη φορά που θα μιλήσετε, ό,τι θέλετε, προ Θεού ε, τι απόψει μου παραθέτω. Αν διαφωνείτε κάτι, ε, θα έχετε, μπορείτε να το κάνετε θα με μου τον δικό σα χρόνο. Μη μου κλέβετε σε εισαγωγικά Δεν ε, σα ε, κλέβει το χρόνο σα. Ε, θα μιλήσετε. Από την πλευρά τη ε, κυβέρνηση, μιλάνε για εθνική πρωτοβουλία. Εθνική πρωτοβουλία, η οποία βασίζεται σε πιθανότατα λάθη του παρελθόντος, αλλά είναι μια μετεξέλιξη ακόμη χειρότερη βερσιόν, θεωρώ, εγώ αυτή τη φορά. Πώ μιλάμε για εθνική πρωτοβουλία όταν δεν έχει υπάρξει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, όταν δεν έχει υπάρξει ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να μπορέσουν να πάνε στι Πρέσπε, όταν δεν έχει έρθει προγενέστερα στη Βουλή να ψηφιστεί από το Σώμα για να μπορέσει αυτή η συμφωνία να πάει στι Πρέσπε, τουλάχιστον με τη σύμφωνη γνώμη όλη τη Ολομέλεια, όταν δεν έχει υπάρξει σύμφωνη γνώμη από τον ελληνικό λαό, που ξέρουμε ότι τουλάχιστον το 80% αυτού διαφωνεί με το όνομα και με όλη αυτή τη συμφωνία. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται και τα συλλαλητήρια. Και είδαμε 500.000 κόσμου περίπου που συγκεντρώθηκε στη Μακεδονία, στην Θεσσαλονίκη, και άλλο ένα εκατομμύριο που ήρθε στην Αθήνα. Και μάλιστα την επόμενη μέρα κιόλα ξεκίνησε η καναλογία για την Οβάρτη. Για να προσανατολιστεί ο κόσμο από όλη αυτή την τεράστια αποδοχή του συλλαλητηρίου και για τη... κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Στο προηγούμενο συλλαλητήριο πήγατε σε αυτό, να... σε αυτό το συλλαλητήριο. Πήγαμε θα και στα δύο θα συλλαλητήρια θα... και θα πάμε και σε αυτό, γιατί οφείλουμε να βρισκόμαστε κοντά στην βούληση του ελληνικού λαού. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για εθνική πρωτοβουλία. Η συγκεκριμένη κίνηση είναι καθαρά μειοδοτική από την πλευρά τη κυβέρνηση. Προχωράει αυτοβούλο, χωρί τουλάχιστον να έχει κάνει μια συζήτηση και έναν διάλογο πολιτικό με του πολιτικού αρχηγού. Ε, εμείς θα πάμε στα συλλαλητήρια μόνοι μας σαν ένωση κεντρών, θα είμαστε κοντά ε, στο λαό, δεν ε, ερχόμαστε καθόλου κοντά με τους ανθρώπους που τα διοργανώνουν, γιατί κάποιοι τα διοργανώνουν για ψυχοφιλικούς λόγους. Υπάρχει. Εμείς ναι. δεν είμαστε να συνταχθούμε με κάποιες ομάδε. ομάδες, ούτε μπορούμε να δεχτούμε και τις ακραίες αυτές εκφράσεις από την πλευρά της του τουλάχιστον την τελευταία φορά, που μιλήσανε για ακροδεξιούς, για εθνικιστές, για φασίστες και το καθεξής που υποκινούν όλες αυτές τις, ε, όλα αυτά τα συλλαλητήρια. Ε, είναι η ελεύθερη έκφραση του κόσμου που θα πάει και έχει το δικαίωμα να πάει να βρεθεί και να διαδηλώσει για τα συλλαλητήρια και μάλιστα δεν υπήρχαν και εξτρεμιστικές έτσι ε, ακραίε καταστάσεις, δεν είδαμε να γίνονται επεισόδια, δεν είδαμε να, να υπάρχουν τραυματισμοί, δεν υπήρχαν εκδηλώσει εκδηλώσεις mm -hmm. και να κινδυνεύσει ο κόσμος, όλοι πήγαιναν Οπότε με τέλετε, τα παιδιά δεν, και τέλετε, τις δεν είναι, τους, άρα, μια... είναι ελεύθερη, μια ελεύθερη και δημοκρατική του... διαδικασία του που θα μπορεί θα να πάει να δηλώσει και να εκφράσει την αντίρρησή του απέναντι mm -hmm. σε κάποια κοινωνική. Στο κυβέρνηση. μεταξύ να πω Υπάρχει ότι... Μια... Ναι. Και κλείνω με αυτό. Υπάρχει μια τεράστια κύριε, διαφορά, κύριε. επειδή έχει να κάνει με τους χαρακτηρισμούς, μεταξύ φασίστα και, και πατριδοκάπηλου, που ναι μεν ο ένας αγαπάει τη χώρα, αλλά όχι τη δημοκρατία, και ο άλλος αγαπάει τη δημοκρατία, αλλά διαφορεί για τη χώρα. Υπάρχει και το κέντρο, το οποίο είναι και έχει τρέφει μεγάλη αγάπη για την πατρίδα, και μέσω των δημοκρατικών διαδικασιών, και αυτό εκφράζει και ένωση κεντρών. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε κοντά στον Έλληνα πολίτη κατά τα συλλαλητήρια και τι διαδηλώσει. Mm -hmm. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Επιτρόπου Μοσκοβισή, ο οποίο ε, μίλησε για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ε, είπε πω είναι προ όφελο των δύο λαών και έδωσε, έστειλε και θετικά μηνύματα για την οικονομία. Να το παρακολουθήσουμε. Θετικά μηνύματα για την πορεία τη ελληνική οικονομία, εξέπεμψε ο Πιέρ Μοσκοβισσή, ο οποίο, κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κράτησε σαφεί αποστάσει από την τρέχουσα πολιτική συγκυρία και τι εξελίξει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, ο Γαλλο Επίτροπο, αναφερόμενο στη Συμφωνία των Πρεσπών, χρησιμοποίησε τον όρο Μακεδονία.

Uh, we have welcomed the uh, budget and the results made, especially the surplus of 3.5% that was achieved. And uh, this success uh, authorized the Commission and also member states not to implement pension cuts. And I think that was a very welcome movement because we never thought that it was necessary and we didn't want. The Greek people and the Greek pensioners to suffer more uh, from the legacy of the crisis. Αλλά και ο πρωθυπουργός λίγο πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στην Βουλή, εμφανίστηκε πεπισμένος ότι η κυβέρνηση θα διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη. a historical step, and I'm very confident that, uh, the next days the Greek Parliament uh, will secure the stability of, uh, of the country. Ο επίτροπος της Κομισιόν συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και στις δηλώσεις ζήτησε να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Θέλαμε η Ελλάδα να είναι μια κανονική <χωρή> ε, um, και αυτό νομίζω ότι το έχουμε uh, <χωρή> <απ 'κορή> α, πετύχει, βέβαια θα πρέπει να συνεχίσουν <χωρή> οι μεταρρυθμίσεις <χωρή> και οι μεταρρυθμίσεις <χωρή> <χωρή> ε, δεν είναι ε, κάτι το οποίο <χωρή> θέλουμε να, γίν, να γίνει για να υποφέρει <χωρή> ο ελληνικός λαός, ίσα ίσα, ίσα, ίσα θεωρούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι απαραίτητες για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, για να έχουμε μια ανάπτυξη βιώσιμη και για να περιορίσουμε την ανεργία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πλευρά του σημείωσε την ανάγκη η Ευρώπη να απαντήσει στον κίνδυνο της ακροδεξιάς. Όλοι οι συνειδητοποιημένοι Ευρωπαίοι έχουμε χρέος ενώπιση των προσεχών ευρωεκλογών να κάνουμε ό,τι πρέπει, όποιες αλλαγές πολιτικής για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα μορφώματα λαϊκισμού τα οποία επιβουλεύονται ευθέως στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αυτά λοιπόν από την επίσκεψη του Επιτρόπου Μοσκοβισή, και εμεί θα πάμε στον Γιώργο Μαυροτά από το ποτάμι. Κύριε Μαυροτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Είχατε πολλέ είσαστε μαζί σήμερα και με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα και μετά του κόμματό σας, με το Πολιτικό Συμβούλιο yeah. βέβαια. Οπότε χαρά μας που σας έχουμε έστω και τηλεφωνικά κοντά μας, Παίζει ένα ρόλο ρυθμιστή το ποτάμι στο... στη συμφωνία των Πρεσπών. Πότε θα έχετε οριστική απόφαση, εκτιμάτε. Εντάξει, συζητήσαμε το μενού των επιλογών των οποίων έχουμε μπροστά μας. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το ποτάμι θα στηρίξει την συμφωνία των Πρεσπών. Συναισθητική γνώμη που έχει το θετικό ισοζύγιο που υπάρχει με τη συμφωνία, αυτό δεν αλλάζει. Αυτό που έχει, έτσι, ας το πούμε, διαφοροποιηθεί το τελευταίο διάστημα, είναι το τελευταίο πλαίσιο. Και γι' αυτό συζητάμε. Η συζήτηση είναι πώ θα ισορροπήσουμε, δηλαδή, σε αυτό να στηρίξουμε τη συμφωνία χωρίς όμως ε, να εγκρίνουμε και να επιδοκιμάζουμε τα κοινοβουλευτικά έτσι, μαγειρέματα της κυβέρνησης και έναν πολιτικό αμοραλισμό τον οποίο δείχνει. Άκουσαν στο... διάφορες ιδέες... Ναι, πώ το εννοείτε αυτό, γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει, θα, θα προκύψει μια κοινή γραμμή τελικά. Γιατί λέτε εσεί, μεν, για στήριξη τη ε, συμφωνίας, αλλά υπάρχουν δύο κατηγορηματικά όχι από τον κύριο Ψαριανό και τον κύριο Αμυρά. Ναι, έχουμε πει ότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν θα τεθεί θέμα κομματική ε, πειθαρχία. Το έχουμε πει από την αρχή, αλλά ω ποτάμι θα πρέπει να βγάλουμε έτσι ε, ε, μια, ε, κι, μια στάση, ας το πούμε, του, του κόμματο. Το θέμα είναι ότι ε, έτσι, όπω εξελίσσεται το πράγμα και από τη συζήτηση που έγινε ε, και με του ε, ευρωβουλευτέ και με mm -hmm. τα στελέχη του πολιτικού κόμματο. Οι συμβίου. οποίοι ευρωβουλευτέ ε, σα είναι υπέρ τη συμφωνία, Έτσι. Ναι, ναι. ναι. Ο, 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 ο κύριο Γραμματικάκης και ο, ο, ο κύριο Κύρκος ναι. ναι, ναι, ναι. Οπότε, πρέπει να συγκεράσουμε όλα αυτά για τι ε, τελικέ κάρτε. Mm Εγώ -hmm. νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στο ότι το ποτάμι στηρίζει τη συμφωνία mm -hmm. και θα βρει τον τρόπο αυτό τον τρόπο. Το να... είπε και ο επικεφαλή ε, του κομματός σα του κινήματός σας, ο κύριος ε, Θεοδωράκης, με τον τρόπο του, όπω ε, το διατύπωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, άρχισε ανοιχτό παράθυρο. Ε, κοιτάξτε, ε, όταν ε, ένα τόσο σημαντικό θέμα ε, έρχεται, αλλά όμως μέσα από τέτοιες ε, διαδικασίες ναι. και μετά από, ε, από μία, ας το πούμε, κοινοβουλευτική κοπο, κοπτοραυτική mm -hmm. ε, που ε, γίνεται, πρέπει να τα λάβεις ό, όλα αυτά υπόψη σου και να, να στείλεις τα κατάλληλα μηνύματα. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα επιθυμούσατε να προχωρήσει σε εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Το θέμα είναι ε, όχι να λέμε πράγματα, mm -hmm. αλλά να κάνουμε πράγματα mm -hmm. για να δώσουμε τα μηνύματα. Ε, έπαιξε ένα ρόλο, κύριε Μαυροτάκη, η επαναδιατύπωση στη ρηματική σε ό,τι αφορά τις τάσεις σας. Αυτό, κοιτάξτε, ε, αυτό ήταν λίγο πολύ, ας το πούμε, αναμενόμενο, το ότι και οι τροπολογίες των και το γεγονό ότι ξεχωρίζεται η ηθαγένεια mm -hmm. από την ποιότητα και για τη γλώσσα υπάρχει ήδη στη συμφωνία ότι ανήκει στην οικογένεια των νότιων σλαβικών ε, γλωσσών. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, ε, είναι σε θετική κατεύθυνση. Mm -hmm. Εντάξει, από εκεί και πέρα όλα αυτά θα τα, τα συνεκτιμήσουμε με την τελική μα αποθέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαυροτά για την παρέμβασή σας. Να είστε και καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και έχουμε σε σας κύριε Παρασκευόπουλε. Καταρχήν το σχόλιο σας αναφορικά με αυτά που είπε ο κύριος Μαυροτάς. Πώς τα ερμηνεύεται. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο ρευστή η κατάσταση στο ποτάμι. Αυτό δείχνει και το γεγονός ότι το ποτάμι αναγνωρίζει ότι μπορεί να ψηφίσει ο καθένα βουλευτή κατά συνείδηση και επομένω θα δούμε πώ θα διαμορφωθεί η στάση του. Ή θα μου δώσετε λίγο χρόνο Βεβαίως, θέλω να, πω δύο λόγια. Και στα περί κοινοβουλευτική κοπτοραπτική, σε ετερόκλητες τι ετερόκλητε σχέση τέλο πάντων στο κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εγώ προσπάθησα να ξεκινήσω ήπια. Και μάλιστα, επειδή μίλησα η οποία φαίνεται δεν μου αφήσετε πολύ ώρα να μιλήσω. Θα σας είναι δώσω και, τώρα, για δινή ομιλητέ εδώ, τέσσερι από την άλλη πλευρά και είμαι μόνο μου. Οπότε τώρα Καταπήτα λίγο θα μου αφήσετε. Αν πρέπει να πείτε, βεβαίω και ευχαριστώ, να πείτε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο δεν είναι μείζον, αλλά είναι χαρακτηριστικό που είπε ο κ. Παναγιοτόπουλο. Ο κ. Παναγιοτόπουλο είπε κάτι με το οποίο συμφωνούμε όλοι. Mm -hmm. Δεν πρέπει να αποδοσιοποιείται η πολιτική. Ξέρετε όμω, όταν καταδικάζουμε σήμερα το φαινόμενο των αφισών που στοχοποιούν πολιτικούς στους δρόμους με έναν τρόπο βάναυσο. Και την ώρα που το καταδικάζουμε λέμε, ναι αλλά και εσείς ξέρετε το 2014 κάνετε αυτό ή κάνετε εκείνο. Στην ουσία την ποδοσφαιριποιούμε την πολιτική ζωή. Γιατί παίζουμε, τι λέμε, λέμε ότι και εσείς στην έδρα σας και εσείς τότε τα ίδια κάνετε, άρα εντάξει έγινε αυτό τώρα, ναι μεν να αλλά, αλλά τι να κάνουμε αυτά γίνονται όταν καταδικάζουμε τη βία, πρέπει να βάζουμε τελεία. Και να λέμε δεν τη δικαιολογούμε με κανένα τρόπο, ό,τι και αν έχει γίνει στο παρελθόν. Πέρα από το, το γεγονό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο φαινόμενο των αγανακτισμένων διαχώρησε τη θέση του, αλλού έκανε τι δικέ του διαδηλώσει. Yeah. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι απέναντι σε κάποια φαινόμενα για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και ω κοινωνία, όχι μόνο πολιτικά, πρέπει να είμαστε κάθετοι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ορισμένε από τι εκτιμήσει για τη συμφωνία των Πρεσπών, τι οποίε άκουσα, παρουσιάζονται άσπρο μαύρο. Δηλαδή, κοιτάξτε, ε, είχαμε μία κατάσταση προηγούμενη, όπου οι γείτονε θεωρούσαν ότι αυτοί είναι οι συνεχιστέ και η μιας μια ιστορία ολόκληρη και του Μεγαλέξανδρου και του Φίλιππου κλπ, κλπ. Και, αυτό τελείωσε. Ε, δεν είναι προτιμότερο το ότι τελείωσε αυτή η φενάκη, αυτή η πλάνη την οποία είχαν οι γείτονε και πάβουν να διεκδικούν ρόλο ιστορικό σε αυτή την περιοχή. Επίση, ακόμη το θέμα τη γλώσσα, ξέρετε. Σημαντικό είναι, δεν λέω το, το θέμα της γλώσσας, αλλά δεν βγάζουμε αυτόματα συμπεράσματα από τις λέξεις που να αφορούν την πορεία των εθρών και των αλλητροδισμών. Αυτά δεν βγαίνουν τόσο εύκολα και τόσο απλά. Να σας πω ότι, για παράδειγμα, ότι οι, οι Ιρλανδοί μιλούν εγγλέζικα. Σημαίνει αυτό ότι θέλουν να κατακτήσουν τη Μεγάλη Βρετανία, θέλουν να κατακτήσουν του Άγγλους με το ότι θα ονομάσουν τη λέξη, την γλώσσα του εγγλέζικη. Εγώ θα συμφωνήσω με όσου είπαν ότι αυτό το οποίο προέχει σε αυτέ τι περιπτώσει είναι να βλέπουμε την ουσία. Ουσία είναι ότι άλλαξαν το σύνταγμά του και εκεί που είχε αλυτρωτικέ διατάξει, σήμερα αυτέ έχουν εξαλείψει. Η αλλαγή του συντάγματο μια χώρα χώρας, από τον ίδιο το λαό τη είναι κάτι το οποίο είναι, πώ να σα πω, είναι αλλαγή ογκόλυθο. Είναι μεγάλη αλλαγή. Και είναι και χειροπιαστή αλλαγή. Και θα έλεγα ότι ακόμη και σε σχέση με το, με το όνομα. Εκεί που ονομάζονταν ε, ε, με διάφορους τρόπους, οι Σκόπιανοί ονόμαζαν τον εαυτό του Μακεδονία. 140 χώρε στον κόσμο που εκπροσωπούν το 95% του πληθυσμού ε, ονόμαζαν τα Σκόπια και την γειτονική χώρα, την ονόμαζαν Μακεδονία. Και εκεί που ονομάζονταν Μακεδονία και από τον εαυτό του και από του άλλου τώρα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία. Έχετε ακούσει κανένα να λέγεται να λέει ο ότι είναι Βόρεια Μακεδονία. Κοιτάξτε, πώς δεν ξεκινήσαμε πώς... ακόμα με το Βόρεια Μακεδονία. Είναι κάτι το οποίο τώρα εισάγεται στη συζήτηση. Αυτό το, το οποίο λέω αλάτι, είναι ότι οποιοδήποτε. Δεν θέλω Ναι, καλά, και εγώ σα διέκοψα προηγουμένω. δεν πειράζει. Αλλά αυτά μια ανοχή υπάρχει να μια ζωντανή συζήτηση. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι βέβαια ότι η κατάσταση τώρα είναι πολύ καλύτερη από αυτήν την οποία είχαμε πριν, όταν όλοι ονόμαζαν Μακεδονία την, τη χώρα του Σκοπίου. Ε, κύριε Παρασκευόπουλε, θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να μπλοκάρει το Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ε, συμφωνία και, και να, να μείνει ανεφάρμοστη. Και το λέω αυτό δεν το είπε μόνο ο κ. Καμένος, το λένε οι Ρώσοι. Έτσι, και εδώ θέλω να σας ρωτήσω πώς κρίνετε εσείς τις ενστάσεις της Ρωσίας και τι σημαίνει για τις ελληνο σχέσεις αυτό. Νομίζω ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις έχουν μια παράδοση και μια ιστορία η οποία δεν χάνεται από την μία μέρα στην άλλη. Και όσο προς τη στάση του ΙΕ, νομίζω ότι ο ΙΕ εκφράζεται κυρίω με την πολιτική και με τις θέσεις του Μάθιου ε, Νίμιτς, που ε, δείχνει ότι είναι, η, η θέση του είναι προφανώς υπέρ αυτής της συμφωνίας η οποία έγινε τώρα. Mm -hmm. Διότι εξ αρχής αυτό το, στο οποίο αναφερώ τον Νίμιτς, έκανε τρεις προτάσεις, αν θυμάμαι καλά, ή πέντε ναι, πόσες ναι. ήτανε, Όπου σε όλε τι υπήρχε μια σύνθετη ομοθ... ονομασία τη χώρα που επιλαμβάνει και τον όνομα Μακεδονία. Πάντω νομίζω... δεν τελειώνει με το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχει <laughs> κάποιε εκκρεμότητε, έτσι. Ναι, αλλά πάντω σε σχέση με είναι τον εκλογικό νόμο. Είναι το ότι ιστοχής. η συμφωνία που γίνεται τώρα είναι φθηκλαμισμένη. Mm -hmm. Τώρα, το κλίμα που διαμορφώνεται αυτέ τι μέρε, αυτό το διάστημα έτσι, και κοινοβουλευτικά, ε, δημιουργεί ε, μια αβεβαιότητα ε, και μια αποσταθεροποίηση, τέλο πάντων, μπορεί να επηρεάσει την ε, οικονομία. Θα το λέω αυτό με αφορμή και την έκθεση του ΟΣΑ, ο οποίο βλέπει πτωτικέ τάσει. Εντάξει, νομίζω ότι η οικονομία, έχει, ως γενικά ω ολότητα η ελληνική, έχει μεταβεί σε ένα στάδιο όπου έχουμε μία αργή μεν, αλλά ανάπτυξη δε, μία αργή βελτίωση. Να. Δηλαδή, περάσαμε μία περίοδο όπου όλοι οι δείκτε ήταν κατηφορικοί, κάποια στιγμή τερμάτισαν. Και σιγά σιγά έχει αρχίσει να αλλάζει η φορά των δικτών. Mm -hmm. Βέβαια, δεν έχουμε μία δραματική αλλαγή από τη μία μέρα στην άλλη, δραματική βελτίωση από τη μέρα στην άλλη, mm -hmm. αλλά νομίζω ότι πια έχουμε αλλάξει πορεία. Σα προβληματίζει η στάση που θα έχουν τα κόμματα απέναντι στα νομοσχέδια από εδώ και στο εξή, μετά και την ψήφο εμπιστοσύνη. Και το λέω αυτό γιατί το ποτάμι επανέλαβε ότι η ψήφο στη Συμφωνία των Πρεσπών δεν σημαίνει και ψήφο εμπιστοσύνη, που σημαίνει ότι άλλη στάση θα έχει στα υπόλοιπα νομοσχέδια. Κοιτάξτε, προηγουμένω διέκοψα και του δώσω συγγνώμη τον κύριο Γεωργιάδη, λέγοντα το ότι είναι οκτωκομματική η Βουλή, διότι αυτό δημιουργεί ένα άλλο κλίμα και μια άλλη ρευστότητα πολλέ φορέ στη Βουλή. Άλλο είναι να γίνει η μετάβαση από το ένα κόμμα στο άλλο, τα κόμματα είναι τρία ή τέσσερα, και άλλο ήταν όταν είναι 8. Και αυτό το είδαμε στη διάρκεια αυτή τη Βουλή από την αρχή, όπου είδαμε από την αρχή να δημιουργείται ένα μεγάλο αριθμό ανεξαρτήτων. Στα Εκεί που υπάρχει απλή αναλογική και όταν τα κόμματα είναι πολλά, αυτά τα φαινόμενα μια κάποια ρευστότητα είναι μέσα στου κανόνε του παιχνιδιού. Δεν λέω ότι δεν αυτά υπάρχει κανένα πίτροχο. Αυτά, ε, αυτά με την εφαρμογή και τη απλή αναλογική ε, θα μεγιστοποιηθούν, κύριε Παρασκευόπουλε. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ναι, αλλά δεν είναι απαραίτητα. Δεν είναι απαραίτητα δύσκολο να. Mm -hmm μπορέσουν να υπάρχουν ναι. πολύ μεγαλύτερα φαινόμενα με βάση αυτό που ήδη mm -hmm. έχουμε ζήσει αυτή την κυβολιστική περίοδο. Ναι, ίσως έχετε δίκιο, ίσως το 8 που έχουμε να είναι το, το μέγιστο το με ανώτευτο. βάση Γιατί το 30%. Γιατί εάν είναι. υπήρχε όντω η απλή και ανώθευτη αναλογική που μπορούσε ο καθένας να μπει έστω και με 1% μέσα ένα, υπάρχει ένας βουλευτής ε, μέσα με, και με το λεγόμενο 0,3%, ε, τότε θα υπήρχε ε, βέβαια, πραγματική ναι, βαβυλώνα μέσα τότε, στην ελληνική ναι. Ελάτε, κύριε Παναγιοτόπουλο, θα ήθελα να μου πείτε πώ ακούσατε το ποτάμι, την τοποθέτησή του. Ε, και βέβαια τα σχόλιά σα και σε σχέση με, τα, με το, την επόμενη μέρα γενικότερα. Η πρώτη εύλογη. να το πω έτσι. Ο, πρώτος πρώτο εύλογο προβληματισμό μου είναι ποιο ποτάμι, για ποιο ποτάμι, για ποιο κομμάτι του ποταμιού μιλάμε. Προφανώ η ηγεσία του και κανένα δύο-τρει ακόμα βουλευτέ. Ε, ε, Τάσσονται υπέρ τη ψήφιση συμφωνία. Άλλοι βουλευτέ τάσσονται εναντίον. Όπω ο κ. Πα Ψα Ψαριανός που το είπε χθε από το Δήμου τη Φουλή, με σαφήνεια έχει κάτι yeah, Και ο κ. Σαμίρα το ίδιο. Προφανώ ο κ. Σαμίρα είναι άλλο ένα. Ανταλλάσσονται απόψει. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι είναι ότι η ηγεσία του ποταμιού, δηλαδή ο κ. Σωδωράκη, προτίθεται να ψηφίσει τη συμφωνία και θα τον ακολουθήσουν ε, μερικοί, ολίγοι. Ε, βουλευτέ του οι οποίοι θα πούνε και αυτοί το ναι, άλλοι ο θα πούνε το όχι. Ο κύριο Λικούδη έχει τοποθετηθεί. Ο κύριο Λικούδη ε, είναι άλλο ένα. Ω προ το περιεχόμενο. Από εκεί και πέρα, νομίζω τελειώνουμε και με του βουλευτέ του ποταμιού. Και μια που ε, από αυτό πάω στο άλλο. Mm -hmm. Αρκετοί βουλευτέ του ποταμιού έχουν μετακινηθεί στι τάξει άλλων κομμάτων, κάποιοι από αυτού και στι τάξει Νέα Δημοκρατία. Ε, για να το ε, αποσαφηνήσω όμω. Σε σχέση και με αυτό που άκουσα από τον κύριο Γεωργιάδη, ότι ναι, βεβαίω βουλευτέ μικρών κομμάτων πήγαν mm -hmm. και στη Νέα Δημοκρατία, έχω να πω το εξή: εδώ υπάρχουν κάποιε διαφορέ. Ε, η Νέα Δημοκρατία δέχθηκε όντω τη στάση τη στι τάξει τη βουλευτέ άλλων κομμάτων, αφού όμω πρώτα αυτοί ε, είχαν ανεξαρτητοποιηθεί και παρέμειναν ανεξάρτητοι για ικανό χρονικό διάστημα. Mm -hmm. Και σε κάθε περίπτωση, εδώ έχουμε την περίπτωση ενό βουλευτή τη αντιπολίτευση, ο οποίο. Πηγαίνει, επιλέγει να ενταχθεί σε άλλο κόμμα τη αντιπολίτευση, ναι. εδώ τη αξιωματική. Το παράδοξο, το κοινοβουλευτικά παράδοξο και ασύνηθε, θα ήταν ασφαλώ κάποιο βουλευτή να μετακινηθεί από κόμμα τη αντιπολίτευση για να ενισχύσει τι τάξει του συμπολιτευόμενου κυβερνητικού κόμματο. Το είδαμε ε, αυτέ τι ημέρε. Αυτό οπωσδήποτε είναι παράδοξο, σίγουρα συνήθιστο. Τώρα. Ε, να κάνουν ένα σχόλιο σχετικά με τα. Ένα σύντομο σχόλιο. Μετά... Και, και θα υπάρχουν ένα αν θέλετε σε αυτέ τι φάσει. Σε αυτέ ναι. τι φάσει σχετική αστάθεια. Ε, εγώ δεν βλέπω συνθήκε σταθερότητα στο mm πολιτικό -hmm. σύστημα. Όπω είδε ο Πρωθυπουργό σε αυτά στη συζήτηση του με τον κύριο Μοσκοβισή. Συνθήκε αστάθεια βλέπω. Βέβαια δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώ βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο τη προεκλογική περίοδου. Θα είναι τρει μήνε, τέσσερι, πέντε. Ε, εκεί θα είμαστε. Το χρονικό περιθώριο είναι μερικοί μήνε. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτέ τι τελευταίε, την ίστατη φάση αν τη κοινοβουλευτική τετραετία και με το δεδομένο τη πίεση που ασκείται ε, στο, στο, σε κάθε μικρό κόμμα, αυτά θα δουν να θα υπάρχουν. Διότι σίγουρα αυτέ οι συμπεριφορέ θα υπαγορεύονται από το αταλάντευτο, θα έλεγα, ένστικτο πολιτική αυτοσυντήρηση mm -hmm. βουλευτών, οι οποίοι nice. ενδεχομένω θα θεωρούν ότι κάπου αλλού σε ένα μεγαλύτερο σχηματισμό. Θα εξασφαλίσουν αυτήν την επιβίωση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το διαπιστώσουν στην πράξη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε αυτέ τι φάσει, αυτά θα τα έχουμε και αυτή είναι η εκτίμησή mm -hmm. μου πολιτική. Τι λέτε, κύριε Τζελέπι, και θα ήθελα να σα ρωτήσω αν θα αλλάξετε την στάση σα ή αν θα την επανεξετάσετε όταν θα έρθει το πρωτόκολλο Ισδοχή τη Φύρομ στο ΝΑΤΟ. Που θα έχουμε πλέον ένα τετελεσμένο, εφόσον περάσει η συμφωνία. Και τώρα έχουμε τετελεσμένο, δυστυχώ. Γιατί η κυβέρνηση έφερε μία συμφωνία υπέγραψε στις πρέσπες με την ανοχή του κύριου Καμένου ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Κοντζιά μια συμφωνία η οποία από τότε δημιουργούσε ένα ένομα αποτελέσματα και σήμερα έρχεται πλέον να βάζει το δίλημα ο κύριος Τσίπρας αυτό το ψευδεπίγραφο που έβγαλε, έβαλε, έβαλε χθε στη Βουλή ότι ή ψηφίζεται για να έχουμε την αξιοπιστία μας στο εξωτερικό ή αλλιώς δεν θα είμαστε αξιόπιστοι. Δεν παίζουμε έτσι με τα εθνικά συμφέροντα και πολύ περισσότερο όπως τόνισα με την εθνογένεση που δημιουργήθηκε μέσα από την ηθαγένεια και τη γλώσσα. Αλλά ακόμα και αυτή η ρηματική διακίνηση είχε μέσα δύο φορές αναφορά για το μακεδονικό λαό. Αν αυτό δεν είναι ταυτότητα που επιζητούσε ο κύριος Ζάεφ, η Σκοπιανή και την δώσαμε εμείς ελαφρά την καρδία και τη συνείδηση, τότε τι είναι. Ε, από την άλλη την πλευρά, βλέπουμε ότι με αφορμή τη συμφωνία των πλεσπών στείνεται ένα σκηνικό πόλωση και διχασμού του ελληνικού λαού. Μπορεί να βολεύει αυτό και την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν βολεύει όμω τον ελληνικό λαό. Σε μείζωνα εθνικά θέματα θα πρέπει να υπάρξουν συγκλήσει, θα πρέπει να υπάρξουν συνενέσει, θα πρέπει να υπάρχουν συνεννοήσει. Για να εξασφαλίζουμε και τα συμφέροντα τη χώρα. Και όχι να τα εργαλειοποιούμε όλα χάρη κομματικών ε, ωφελημάτων. Θα ήθελα όμω να πω σε σχέση με τον κύριο Μοσχοβησή. Ναι. που βλέπετε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πλέον θα περάσουν από τη χώρα μας τώρα μέχρι να ψηφιστεί η συμφωνία των ναι. Πεσπών ότι κάνανε περίπου και με τα Σκόπια. Ήταν προγραμματισμένη δεν δεν και η επίσκεψή το εδώ και καιρό, Για είπε. τη δημοκρατία μας. Λοιπόν, πώς θα είχαμε ότι... την κυρία ε, Μέλκη περιμένετε να δούμε, και είπε ότι περιμένετε να δούμε και πόσοι και θα περάσουν. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρει ο κύριο Μοσχο... Μοσχοβησί ότι η θηλιά που έχει περάσει στον ελληνικό λαό μέχρι το 2060 με τα πρωτογενή πλεονάσματα και με τη δέσμευση τη περιουσία του ελληνικού λαού για έναν αιώνα, τότε αυτά τα οποία λέει ο ΑΣΑ ότι με την υπερφορολογία που έχει επιβληθεί στη χώρα για να επιτευχθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα, σβήνουν κάθε προοπτική ανάπτυξη στη χώρα, κατ' επέκταση παραγωγή νεοπλούτου. Άρα συνεχίζεται από την άλλη τη μεριά η εισφοροαφέμαξη και φορολιστρική επιδρομή εις βάρος των οικοκυριών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των αγροτών, με αποτέλεσμα να μην μιλάμε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, έξι μήνε είμαστε mm -hmm. τώρα, οι πολιτικέ αυτέ είναι ίδιε και τον προπολογισμό που περάσαμε πρόσφατα για το 2019 προβλέπει ένα δι επιπλέον Μάλιστα. νέα μέτρα. Αλλά χρειάζεται αλλαγή πολιτική με πολιτική αλλαγή και αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Αυτό που λέμε εμεί ω κίνημα αλλαγή. Πώ mm -hmm. βλέπετε τι πολιτικέ εξελίξει το κλίμα να διαμορφώνεται από εδώ και στο εξή, κύριε Συντυχάκη. Κοιτάξτε, η ψήφο εμπιστοσύνη εχθέ το γεγονό ότι όλοι παρευλάπτουν αυτέ τι μέρε από τη χώρα μα, Μέρκελ, Μοσκοβισή, στο Στότελμπερκ, οι δηλώσει σε σχέση με τι πρέσπε και τι καλέ κουβέντε για την Ελλάδα, οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ, δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει την έγκριση, έχει τη στήριξη όλων αυτών που μακελεύουν λαού, που, εκμετα... που ε, εκμεταλλεύονται του λαού, που διαμορφώνουν αντιλαϊκές διρεκτίβες και τις εφαρμόζουν οι ελληνικές κυβέρνησεις και πάει λέγοντα. Mm -hmm. Άρα λοιπόν αυτή η συγκυβέρνηση, μάλλον η κυβέρνηση πλέον ΣΥΡΙΖΑ, έχει στην ατζέντα της να ολοκληρώσει το σύνολο της βρώμικη δουλειά που έχει αναλάβει εξ αρχή. Που είναι τι. Αφενός να ολοκληρώσει τη βρώμικη δουλειά με τα Δυτικά Βαλκάνια, με τις Πρέσπες. Και το δεύτερο, μέσα στα πλαίσια της ε, ε, μεταμνημονιακής αξιολόγηση αρχέ του Μπάρτ είναι το Eurogroup, mm -hmm. θα υπάρξουν και νέα μέτρα σε βάρος του λαού, που αυτά έτσι κι έχουν προ, προνομοθετηθεί, αλλά θα βγουν από το, βούρνο, με μικροκυμάτων και θα σερβιριστούν στο λαό, που είναι πολύ συγκεκριμένα. Αύξηση της φορολογίας, αύξηση των, των χαρατσιών, μείωση του αφορολόγητου από το 8600 στα 5600 και την ίδια στιγμή μια κυβέρνηση η οποία κοροϊδεύει ασύστολα, επαναλαμβάνω, ασύστολα τον ελληνικό λαό, δίδοντάς του τι, μια αύξηση του κατώτατου μισθού, τον 20, το 30 ευρώ, δηλαδή μια φρατζόλα την ημέρα, η οποία φυσικά θα εξανεμιστεί με τη μείωση του αφορολόγητου, με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, με την αύξηση των χαρατσιών και των φόρων. Θα δεινοπαθήσει ο λαό για πάρα πολλέ δεκαετίε μπροστά, γιατί θα πληρώνει ΕΣΑΗ τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, Βάλιστα. για τα οποία χαίρεται η κυβέρνηση. Προσέξτε, χαίρεται η κυβέρνηση. Για το μακεδονικό, θα ήθελα να πω το εξή. Ότι το ΚΚΕ δεν άλλαξε ποτέ θέση από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν όλοι έτρεχαν και έλεγαν η Μακεδονία είναι μία και ελληνική στα εθνικιστικά συνταλλητήρια της Θεσσαλονίκη, μηδενό εξερουμένου, πλην κομμουνιστικού κόμμα, πλην λακεδαιμονίων, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, έτσι, σήμερα το ΚΚΕ επιβεβαιώνεται και επαληθεύεται με την θέση που είχε εκφράσει από τότε. Δηλαδή τι, ότι το πρόβλημα δεν είναι η ονομασία. Γι' αυτό και υιοθετούμε το ζήτημα της σύνθετης ονομασίας. Ε. Το ζήτημα είναι το ζήτημα είναι ε, ότι προφανώς αυτά πρέπει να διασφαλιστούν και στο Σύνταγμα να μην αναγνωριστεί αναγνωριστεί μακεδονική γλώσσα, να μην αναγνωριστεί μακεδονική εθνότητα και φυσικά οι δύο λαοί από μόνοι τους να καθορίσουν τις τύχες τους. Δεν θα τις καθορίσουν. Ούτε οι ξένοι προστάτε, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε και οι Ευρωπαίοι. Συμβαίνει κάτι τέτοιο σήμερα, Όχι. Διαφωνούν σε αυτό τα υπόλοιπα κόμματα. Όχι μόνο δεν διαφωνούν, η αλλά αυτή <laughs> είναι η κοινή του στρατηγική σήμερα για την οποία προσέξτε. Παρόλο που του προκάλεσα στον πρώτο κύκλο, κανένα δεν βρήκε να πει τελικά το, για το άρθρο 2 διαφωνούν ή συμφωνούν. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματο. Ελάτε να κλείσουμε τον κύριο Κέλλη. Άρα βιάδε. λοιπόν, το ΚΚΕ με σοβαρότητα, με ειλικρίνεια, βλέπει τον, τον λαό στα μάτια και του λέει, έρχονται δύσκολα και στην οικονομία και στη διεθνή σκηνή. Στη γειτονιά μα. Πιθανά ένα υπεριαλιστικό πόλεμο είναι ορατό. Ο λαό λοιπόν πρέπει να αποτρέψει το οποιοδήποτε ενδεχόμενο ενό υπεριαλιστικού πολέμου, να αποτρέψει τα αντιλαϊκά μέτρα, τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματο και να ακολουθήσει ένα δικό του δρόμο. Αξιώνοντα τι, να πάρει πίσω αυτά που του πήραν όλα mm -hmm. τα προηγούμενα χρόνια, στα χρόνια τη κρίση. Και κύριο να και διεκδικήσει ναι. φυσικά τη δική του εξουσία για να μπορέσει, μια να μπορέσει να ζήσει. Λοιπόν. Καλύτερα. Η οικονομία είναι και ψυχολογία. Πώ βλέπετε το κλίμα να διαμορφώνεται, κύριε Γεωργιάδη, σε Εμένα σχέση προβληματίζει με τι εκλογέ. Μα πάρα πολύ η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η οικονομία είναι το ατού τη κυβέρνηση. Με 1,5 εκατομμύριο συμπολιτών μα να βρίσκεται στα όρια τη φτώχεια. Με βάση τον ΟΣΑ, όπω είπε και ο κύριο Τζελέπη, που το έχουμε πει και εμεί αρκετέ φορέ, είμαστε πρωταθλητέ στη φορολογία. Με 70% σε φόρου και εισφορέ να φτάνουν για του μικρομεσαίου επιχειρηματίε με υποθηκευμένη τη δημόσια περιουσία μας για 100 χρόνια. Με πλεονάσματα πάρα πολύ ψηλά μέχρι το 2060. <coughs> με τα spreads αυτή τη στιγμή να βρίσκονται κοντά στο 5 αντί να πέφτουν προς το 2 και δεν μπορούμε να κάνουμε το λεγόμενο άνοιγμα προς αγορές. <coughs> Προσπαθώ να καταλάβω Πώ προσπαθώ, καθέναν. η ανεργία είναι με στα ύψη. <coughs> <coughs> Συγγνώμη, εσεί υπολογίζετε και αυτού που φεύγουν προ το εξωτερικό, γιατί μετά το brain drain, αυτή τη στιγμή Όχι, έχουμε και το business drain. Έχουμε και τι επιχειρήσει που παίρνουν τι έδρε του και τι πηγαίνουν στο εξωτερικό και έχουμε και πρόσφατα ε, παραδείγματα. Γιατί πραγματικά θα και πρέπει η κυβέρνηση προς να προς προς. δέχεται συγχαρητήριε επιστολέ από τι γείτονε χώρε οι οποίε παίρνουν επιχειρηματίε από εμά. Γιατί έχουν καλύτερο φορολογικό μείγμα φορολογικού καθεστώτο. Ε, απορώ πραγματικά πώ αυτοί οι άνθρωποι λένε και ο Πρωθυπουργό συγκεκριμένα λέει ότι κοιμάται ήσυχο στα βράδια. Προβλέπονται κάποιε βελτιώσει. Δεν στον μπορώ να προπολογίσω. προβλέπονται βελτιώσει πάνω σε ματωμένα χρόνου. πλεονάσματα και αφού έχουμε αφεμάξει τον ελληνικό λαό, αντίδωρο. να μπορέσουμε να του δώσουμε ένα αντίδωρο, ένα αντίδοτο ή κάτι σε μορφή συσυντήρου. Και μπορώ να μάθω στο τέλο του έτου. Ε, δεν είναι αυτή η κοινωνική συσυντηρου και μποναμά στο αυτή είναι η οικονομική πολιτική σωστή ενό κράτου. Που μπορεί να έχει μια διάρκεια σε βάθο χρόνου. Mm -hmm. Πρόσχερα μέτρα είναι και ίσω κάποιε φορέ να είναι και ευνοϊκά ε, μέτρα για του συμπολίτε μα, αλλά στο τέλο τη ημέρα το πηλίκο είναι αρνητικό. Έχει πάρει πολύ περισσότερα από την τσέπη του Έλληνα πολίτη από αυτά που του δίνει ε, πρόσχερα για μία στιγμή. Να θυμίσουμε και τι προεκλογικέ εξαγγελίε τη κυβερνήσεω με τα 751 κατώτατο μισθό, με τα 12.000 ευρώ αφορολόγητο, με τη 13η σύνταξη, με το μνημόνιο που θα σκιστεί με ένα νόμο και ένα, ένα, άρθρο, με όλα αυτά, με όλε αυτέ τι υποσχέσει που είχε πει ο Πρωθυπουργό και αυτά που έρχονται βέβαια να πούνε και οι επόμενε κυβερνήσει και οι επόμενοι Πρωθυπουργοί που θέλουν να γίνουν, γιατί και η πλευρά τη αξιωματική αντιπολίτευση δεν διαφοροποιείται προεκλογικά τουλάχιστον σε αυτά που είπε και ο Τσίπρα πριν από τρία-τέσσερα χρόνια στη ΔΕΘ. Και ο κ. Μητσοτάκη τάζει αυτή τη στιγμή μειώσει φόρων, τάζει κάποια πράγματα και αυξήσεις μισθών, είναι ότι δεν θα γίνουν της, απολύσεις ε, στο Δημοκρατίας. Είναι γενικότερα... Δεν ανοίξετε τώρα αυτή τη συζήτηση. Θα ανοίξουμε νέα, τρίτο νέα, γύρο. Τι να κάνουμε τώρα να ανοίξουμε τρίτο γύρο συζήτησης. Είναι γενικότερα οι πολιτικοί που κάνουν τα τελευταία, που κάνουν προεκλογικά όποιοι θέλουν να αναλάβουν τη διακυβέρνηση τη ναι, χώρα. Πάντα υπήρχαν υπόσχονται πάρα πολλά τα οποία δεν μπορούν να δώσουν. Είναι διαχρονικό. Με στο τέλο τη ημέρα, βγαίνει ένα πολίτη. Νομίζω ότι δώσαμε μια εικόνα του τι γίνεται ω προ την συμφωνία των Πρεσπών. Τα υπόλοιπα θα τα πείτε στην Ολομέλεια τη Βουλή, βεβαίω και στι Επιτροπέ. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μου. Κυρίε και κύριοι, καλή συνέχεια.